Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας. Γεια σου Χριστάρα. Χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα. Είστε σε φόρμα? Εννοείται. Έχουμε θέματα και τα οποία θα πρέπει να προσεγγίσουμε με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο. Πάντα. Να αποκρυπτογραφούμε τα ψηλά γράμματα και να ενημερώνουμε το λαό του Λίμπερο. Πολύ σωστά. Της μεγαλύτερης αθλητικής παρέας. Και όταν λέμε μεγαλύτερης, δεν μιλάμε μόνο για όγκο, για μέγεθος. Μιλάμε και για ποιότητα και για εκπληκτική αίσθηση του χιούμορ, για αμεσότητα στην πληροφόρηση, για γρηγοράδα, γιατί το Λίμπερο έχει και τους πιο γρήγορους και παραγωγούς και δημοσιογράφους, αλλά και ακροατές. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαστε έτοιμοι να ξεπουλήσουμε. Ο πραγματευτής. Δώσε Χρήστε. Κουβαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρό. Πήρα δρόμους και σοκάκια, την αγάπη μου να βρω. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο που μας τηλεφωνεί, που μας στέλνει μηνύματα, ένα ολόκληρο επιτελείο του σταθμού έξω περιμένει τα τηλέφωνά σας, τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, να το σημειώσουν. Η γλυκύτατη Ντούκο είναι στη θέση της, η Φουντούκο είναι εκεί, η Γλαρομπέκενα είναι εκεί και άρτια φιχθήσα είναι και η Γογό από τα Αλγέρι. Ένα τραγούδι από τα Αλγέρι, τραγούδι του Καμιλιέρι. Πάμε στο δικό μας το καραβάνι. Βάλε μου το καραβάνι. Βάλε μου καραβάνι. Ήδη ο ήλιος έχει αρχίσει να ανατύλει μέσα από τις πυραμίδες που σχηματίζουν οι αμόλοφοι της ερήμου. Ο αρχικαμιλιέρης έχει ξυπνήσει, ναι. Το καραβάνι ετοιμάζεται για να ξεκινήσει και να συνεχίσει το ταξίδι του προς τον προορισμό του, φορτωμένο με χιλιάδες αντικείμενα πολύτιμα, με μυστήρια χαλιά, με μυρωδιές και ρόδα της Ανατολής. Ετοιμαστείτε και ελάτε μαζί μας για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Το καραβάνι είναι λίγη και καλή. Έφτασε η ώρα, Θηβαίοι και οι άλλοι. Όσοι συνταχθήκατε, και μιλάω για όλη την Ελλάδα, μερικοί πολύ προκλητικά, και μηδήσατε και ακολουθήσατε νομίζοντας ότι με αυτόν, ότι του εχθρού μου εχθρός είναι δικός μου φίλος, θα έχετε χαΐρι και προκοπή, θα δείτε ότι είστε μακράν έξω από τους στόχους σας. Πάντα οι Θηβαίοι πηγαίνανε με τους Πέρσες, αλλά στο τέλος, είτε στο Μαραθώνα, είτε στις Θερμοπύλες, είτε στις Πλατέες, είτε στις Ναυμαχίες, τις Σαλαμίνες και του Αρτιμισίου, πάντα υπερήχε η δύναμη, πάντα υπερήχε το δίκαιο, πάντα υπερήχε ο νυν υπερπάντων αγών. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ με ομάδα της πόλης μας, της Μακεδονίας, της Προσφυγιάς, της Δρομιοσύνης, η ομάδα που έφερε την πολυτέλεια στη Βόρεια Ελλάδα, ήθη και έθιμα λησμονημένα σκατζόχυρους και ζάβρες τρώγανε. Εδώ πριν έρθουνε οι Κωνσταντινουπολίτες και οι Φαναριώτες και δώσανε σε αυτόν τον τόπο και τι δεν δώσανε. Και όταν βγήκανε μπροστά να φτιάξουνε και τον αθλητισμό, βρεθήκανε αντιμέτωποι, Χρήστο, με όλο το σύστημα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού,
της ΑΕΚ και του Άρεος. Σαν μια γροθιά οι τέσσερις παλιοί γίγαντες προσπαθούν να σταματήσουν μια δύναμη η οποία σταματημό δεν έχει. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουνε. Συγκλονίσαμε την Ευρώπη και την αναγκάσαμε, μου έλεγε ένας παοξής εχθές, εμένα τι με νοιάζει, πάω διοικητηρίου. Σωστά. Φίλε, ξέρεις τι ομαδάρα είχα, ξέρεις τι έχω βγάλει από εκεί. Έχω βγάλει Τάτσι. Το ξέρεις τον Τάτσι, πού να τον ξέρεις. Χρήστο Ευολιάδη, έπαιξε και στον Πανιόνιο πολλά χρόνια. Έχω βγάλει τον Κωστάκη τον Παπαϊωάννου. Λίγος ήταν ο Κωστάκης. Καθόλου. Πολλά χρόνια στον Άρη, δεκάρι, πεκτούρα. Έχω βγάλει τον Ντέι, έχω γουργούμι. Μια γειτονιά στα Μάρμαρα, ούτε γήπεδα ούτε αυτά, τίποτα. Με τον Ψωμιάδη τον Λεωνίδα, υπερπρόεδρο, ήτανε το κουμάντο ρε παιδί μου, τα πάντα αυτός. Δεν τον πρόλαβες εσύ. Δεν τον πρόλαβες. Το Λεωνίδα, τρία αδέρφια αυτοί. Οι άνθρωποι που μοιράσανε το διοικητήριο. Και τρεις παπάδες. Παπάδες. Θεός χωρέσανε τον Λεωνίδα. Είχε ένα τεράστιο μουστάκι σαν του Βαρνάβα. Το ξέρεις τον Βαρνάβα? Ναι, ναι, ναι. Πού να τον ξέρεις τον Βαρνάβα? Το γνώρισες τον Βαρνάβα? Ο Βαρνάβας ήταν ένας ψηλός εντυπωσιακός. Θα μπορούσε να ήταν ένα αρχιεπίσκοπος, έτσι με το ραβδί να προχωράει και να μαγεύει τον κόσμο. Μάλιστα. Είχε ένα τεράστιο μουστάκι. Ναι. Τεράστιο μουστάκι, χειμώνα καλοκαίρι φορούσε παλτό και μέσα από το παλτό είχε τσέπες εδώ στη φόδρα από πάνω μέχρι κάτω και πίσω και είχε τα πάντα. Τι θες εδώ, χτένα είχε, τσιγάρα είχε, στυλό είχε, αναπτήρες είχε, ουίσκι είχε, πάει είχε ό,τι θέλει. Τα πάντα. Ο βραδινός ο τύπος και γυρούσε και φώναζε, έχω γαργαλάει. Γαργαλάει. Ήταν ωραίος ο Βαρνάβας. Α, τέτοιος ήταν ο Ψωμιάδης, ο σχορεμένος, τεράστιος, επιβλητικός. Αυτός έκανε τα κουμάντα στο διοικητήριο, αυτός κατήφθηνε τον ΠΑΟΔ, αυτός ήταν πρόεδρος, αυτός ήταν αντιπρόεδρος, αυτός ήταν γενικός αρχηγός στον ηματισμό και όλη μέρα ήταν στα Μάρμαρα και έβλεπε παικτάκια εκεί πέρα που παίζανε και τα έπαιρνε, τα πήγαινε στον ΠΑΟΔ και τα προστάτευε και ήταν εξαιρετικός, πνευματικός πατέρας εκεί όλων των παιδιών. Πολλά τα βοήθησε να εξελιχθούνε. Ήτανε κομμουνιστής και Ηρακλειδέας. 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 Ο δεύτερος ήταν ο Διονύσης, ο Τωρινός. Σωστά. Άλλος παπάς αυτός. Αυτός ήταν παοξής. Όχι, κομμουνιστής ήταν ο... Ποιος? Με μπέρδεψα τώρα. Ο Λεωνίδας ήταν... Κομμουνιστής ήτανε ή Πασόκ? Κάτι από τα δύο είναι Πασόκ. Κάτι από τα δύο ήτανε. Προφανώς. Δεν βάζω. Ο Διονύσης Πασόκ ήτανε ή κομμουνιστής. Ένα από τα δύο ήταν αυτοί οι δύο και ΠΑΟΚ. Δεν βάζετε το χέρι σας. Και ο άλλος ήταν αριανός και δεξιός. Να. Δηλαδή είχανε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Κουκουέ. Το κάθε αδερφός. Ηρακλή, ΠΑΟΚ και Άρη. Ηρακλή, ΠΑΟΚ και Άρη. Να. Και δεν τα, έτσι τα είχαν όλα. Μεγάλες μούρες στο διοικητήριο. Και έμποροι και λεφτάδες τότε. Ο αυτός ήταν ο Γρήγορος, ο Παναγιώτης. Ναι. Ναι, τσαχπίνης, γυναικάς, με BMW αυτές 2002 και τα χρόνια. Έτρεχε σε κάτι ράλι. Πολύ μεγάλος αθλητής. Στα 400 ήτανε. Στα 400 νομίζω. Ίδιοι. Σε 100-200 με τον Παπαγεωργόπουλο μαζί. Τον κερδούσε πολλές φορές τον Παπαγεωργόπουλο, ο οποίος μετά ξέφυγε, ας πούμε, και έγινε παγκόσμιος. Ναι, ναι. Ο Παπαγεωργόπουλος έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. Μούρες εκεί στο διοικητήριο που λες.
Έτσι που λες ρε φίλε, εμένα δεν με νοιάζει. Αλλά βλέπω, να μην πω αυτά που βλέπω. Δεν υπήρξε δεν πήγε όλο το σύστημα με το δυνάστη. Δεν είναι δυνάστης του ελληνικού ποδοσφαίρου ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια. Ποια ομάδα δεν έχει βλάψει? Τον Ηρακλή τον έριξε για να σώσει την Τρίπολη και τον Λεβαδιακό. Λίγα τον έκανε τον Άρη. Ή λίγα τον έκανε τον ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο. Λίγο έχει κάνει στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό. Όλοι μαζί. Οι Θηβαίοι. Εναντίον της δύναμης του Μέγα Αλέξανδρου. Ναι, αλλά τους πήρα παραμάζα μου ο άλλος. Πώς θα γίνει Τζάνου? Φάλακα. Μόνο η φάλακα, το υπηκό λίγο ήτανε. Είχε το καλύτερο υπηκό, είχε τους Λαρσαίους μαζί, το Θεσσαλικό υπηκό, το οποίο το συνόδευσε μέχρι την Συνδίες. Πού να πήγαινε χωρίς τους Θεσσαλούς? Σε αυτούς τους Θεσσαλούς, τους παλιούς μας συμμάχους, Χρήστε. Μάλιστα. Σήμερα ο ΠΑΟΚ κοιτάζει να ξεκινήσει τη διαολοβδομάδα που έρχεται με νίκη. Και θα περάσουμε σε καθαρά αγωνιστικά θέματα, αλλά πρώτα πρέπει να μιλήσουμε και το τι έγινε και το τι βλέπουμε τι θα γίνει. Και έχουμε θέμα πρώτον. Δηλαδή καμιά φορά λέμε για το Θεό. Να. Όλα τα βλέπει. Το λέμε ή δεν το λέμε? Το λέμε. Ξέρει αυτός τι κάνει. Μας δοκιμάζει. Τα πάντα εσοφία επίησε. Το λέμε ή δεν το λέμε? Το λέμε. Δεν είναι βλάχος ο Θεός. Το έχεις ακούσει αυτό? Δεν είναι βλάχος ο Θεός? Ναι, δεν το έχω ακούσει. Όχι. Ναι, δεν είναι βλάχος. Τυρόγαλο τώρα ο Θεός. Να τον πιάσει κορόιδο. Α, για τον βλάχο ποτέ δεν τον πιάνει κορόιδο. Το βλάχο, ναι, δεν μιλάμε για τον βλάχο, τον οποίο εκείνο πραγματικά τη διαολόρα τσαφτίνα, αλλά η οποία έχει βγάλει τους μεγαλύτερους φιλέλληνες και ευεργέτες του αυτού. Του κράτους. Του κράτους. Αυτοί είναι Εβραίοι, οι βλάχοι. Όπως είναι το σύστημα των Εβραίων, ότι βλάχος βλάχου μάτι δεν βγάζει. Ναι. Έχουν το σύστημά τους αυτό και οι βλάχοι. Θα βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή έχει το περίπτερο τσιγάρα. Έχει και το άλλο παρακάτω του βλάχου. Από τον βλάχο θα πάνε να πάρουν. Οπότε όταν ξεκινάει ο βλάχος, έχει μια σερμαγιά. Τι έχει μια? Σερμαγιά. Τι είναι σερμαγιά? Εγώ που δεν ξέρω, ας πούμε. Δεν έχεις ακούσει? Γύφτη και σερμαγιά και αρχοντικό το κέρδος. Όχι. Τσιμπολόγα ρε φίλε. Τσιμπολόγα. Χίος. Στο τέλος όταν ναι, θα δεις η σερμαγιά είναι ο μπούσουλας από τις εισπράξεις. Η σερμαγιά, δηλαδή τι σερμαγιά είχαμε σήμερα? 100 ευρώ μάλιστα. Αυτή είναι η σερμαγιά. Άμα πάει 200, ναι, δεν είναι σερμαγιά. Τι είναι? Εκεί αρχίζουν, υπάρχουν κέρδη, υπάρχουν θέματα. Η σερμαγιά είναι αυτή η σίγουρη που θα πρέπει να πάρεις. Να. Έχεις μια σερμαγιά ρε φίλε, νοικιάζεις δύο διαμερίσματα. Παίρνεις 250 ευρώ από το ένα και 300 από το άλλο. Έχεις μια σερμαγιά, μια 550 κάθε χρόνο, μήνα. Αυτή είναι η σερμαγιά. Έτσι είναι η βλάχη. Η βλάχη. Και τι ράτσα είναι? Μυστήρια βλάχη. Οι βλάχες είναι αστέρια. Οι βλάχες είναι πιο καλές από τον βλάχο. Πρώτα κάνουν κουμάντο σπίτι. Ρε βλάχο, όταν θα τον πούνε, δεν το λένε Γιώργο, Νίκο, Δημήτρη. Βλάχο. Βλάχο, έλα εδώ, ξέρω εγώ. Γιατί το έκανες αυτό, βλάχο? Βλάχο. Ναι. Βλάχη είναι. Να μην πω. Όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά άλλο αυτός ο βλάχος και άλλο το βλαχαδερό που λέμε ρε παιδί μου, ο άξιστος, ο απολύτιστος, το τυρόγαλο. Το τυρόγαλο. Άλλο αυτός. Δεν έχει καμία σχέση με το ένδοξη, με την ένδοξη φυλή των βλάχων. Άλλος ο ένας ο βλάχος, άλλος ο άλλος ο βλάχος. Γιατί είναι κάτι βλαχαδερά που με παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Μιλάς για τους βλάχους, δεν ξέρω τι θα πω για τους βλάχους. Τους έχω στο πετσί μου νιώσει. 45 χρόνια εμπόριο έκανα, βρε βλάχη.
Θα μου μάθετε εσείς τους βλάχους. Είδες, λέει, βλάχος, είδε πρώτος. Πριν το δεις. Στημένη όλη μέρα εκεί να δει ο βλάχος. Ποιο θα φάει. Και γυριστράκια στις συμφωνίες και τέτοιος. Δεν έχει μέσα ο βλάχος. Ενώ οι βλάχες 9 η ώρα θα σε πούνε, 9 η ώρα θα έρθουνε. Σου δώσουν το λόγο, θα πουλήσουμε το χωράφι. Ξέρω, ήταν και η βλάγα μπροστά, τελείωσε η βλάγα, δεν πει την αλήθεια. Το βλάχο, το δίνεις ραντεβού τη Δευτέρα και σου έρχεται την Πέμπτη. Τι και ψέμα, ψεύτες. Άλλο όμως αυτή η βλάχη. Άλλο. Είναι νοικοκυρέοι όμως. Δεν χρωστάνε. Αφού σε τρώνε συνέχεια, πώς θα χρωστάνε. Σωστό και αυτό. Τσιμπολογάνε, μέρα είναι, ποιο θα φάνε. Δηλαδή κάνει 10 να το, αγοράσουν 8. Θα γυρίσουν όλο τον κόσμο, θα βρουν 7,5 στο τέλος. Μόλις το βρουν θα πάρουν τα τηλέφωνα. Εκεί έχει τέτοιο αν χρειαστείτε. Και όλη τη μέρα αυτό που έχει, που κάνει 10 δραχμές, τον δώσουν 15. Άρα πώς θα χρωστάμε. Πώς θα χρωστάμε. Δεν γίνεται. Άλλη αυτή η βλάχη. Ο Θεός δεν είναι βλάχος. Δεν βλέπει. Δηλαδή δεν βλέπεις, ρε μεγάλε, καμιά φορά ξέρεις. Λέω, ρε φίλε, αν ήταν μαύρος ο Θεός, ναι, δεν ήταν άσπρος, ήταν διαφορετικός λιγάκι. Μήπως ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί αυτό που έχουμε, εντάξει, τα πάντα η σοφία επίσης, εγώ δεν τα πάω καλά με αυτόν. Τα πάω καλά με το γιο όμως. Είμαι φόλα χριστιανός. Ο γιος είναι ωραίος. Είναι αστέρι ο γιος. Με τον παπά δεν τα έχω καλά. Και επειδή αυτός κάνει τα κουμάντα, γιατί λέει πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, δεν βλέπει λεπτομέρειες, τις απαξιώνει. Έλα μωρέ τώρα, άστον τον Κούγια. Πώς άστον Κούγια έρθε. Είναι αχάριστος. Θα είχε μαύρο πάπα, μαύρους υπουργούς, μαύρο κυβερνήτη, μαύρους ξεναγούς. Και πάλι αν ήτανε μαύρος ο Θεός που μας κυβερνούσε, οι φίλοι μας θα ήταν αλλιώς, θα χοροπηδούσε. Θα είχε μαύρους παίκτες, μαύρο διαιτητή, άσπρους υπηρέτες. Να δούμε τι θα έλεγε ο Θεοδωρίδης. Να είναι όλοι μαύροι εκεί πέρα και να πάει ο Θεοδωρίδης να λέει αυτά που λέει. Και να βγαίνει ένας απεσταλμένος του Θεοδωρίδη. Έλα εδώ ρε ψεύτη, που διαμαρτύρεσαι εσύ. Στείλε ένα ρε Θεέ μου. Να τα βάλει σε τά. Ο Χριστός πάλι δεν ασχολείται με τίποτα. Ναι ρε φίλε, έχει σοβαρά πράγματα ο Χριστός. Πολύ αδικία, πολύ δυστυχία, πολύ πόλεμη, λυμή, κορονοϊ, ξεβρακώματα, τέρατα και σημεία, Σόδωμα και Γόμερ. Πού να το πάει. Και λέω τώρα, ποιος είναι, κάτι δεν πάει καλά, μα ποιος είναι ο Λουφαδόρος. Άρα σε δω ρε Χριστό. Πάει κάπου το μυαλό σου. Δεν πάει πουθενά. Ρε φίλε, κι όμως έπρεπε να πάει. Σου είπα, ο πατέρας σου είναι το κουμάντο, έτσι. Αυτός δεν είναι το κουμάντο. Πατέρα, εκεί προσευχόταν ο Χριστός. Πού προσευχόταν, σε σένα ή στο Μαρινάκι. Σίγουρα έχεις. Φαντάσου τώρα τον Χριστό να πάει να ζητήσει βοήθεια και να είναι Πόντιος Πιλάτος ο Μαρινάκης. Στείλ το ένα με τη μία. Πλακώσε το και μέσα. Δεν θα χωρούσε τα ράσα νομίζω. Ο Βαγγέλης, αλλά τα... Έχουν αυτοί τα θέματα τους. Έχουν τους ράφτες τους, αυτούς τους τα βρίσκουν. Λοιπόν, ποιος θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτά τα ψιλολόγια ρε φίλε. Ποιος κάνει λούφα συνέχεια. Μου λες σε παρακαλώ αυτό το Άγιο Πνεύμα τι είναι.
Το άκουσες πουθενά να επεμβαίνει και να βοηθάει και να κάνει και να δείχνει σαν Θεός που, γιατί Θεός είναι και αυτός, δεν είναι κάτι τέτοια λέει. Καμιά φορά μιλάω με τον κύριο Βασίλη, προσπαθεί να με εξηγήσει, δεν καταλαβαίνει ούτε αυτός τι με λέει. Και στο τέλος άμα το ρωτήσω τίποτα μου λέει κάτι άλλο γιατί δεν ξέρει τι να μου πει. Πατήρι Υιός και Άγιο Πνεύμα λέει είναι τριάδα ομοούσιο και αχώριστο, δηλαδή τι έχει τρία κεφάλια. Μετά τι βιόλα βαράει αυτό, πώς είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα ρε φίλε, για το Θεό έχουμε. Με βλέπω κάτι γεροντάκια έχουν μέσα στις εκκλησίες, με κάτι μουσάρε σιγά να μείνουμε εγώ Θεός και θα είμαι 90 χρονών. Τρελάθηκες δε, 28, άντε 32, ούτε μήνα παραπάνω. Έχεις δει τους αρχαίους Έλληνες θεούς, έχεις δει κανένα γέρο? Όχι. Έχουν έναν. Τον ύφεστο, δεν ήταν γέρος. Δεν ήταν γέρος, απλά ήταν λίγο. Ναι, κακομούτσουνο. Ναι, ναι, ήταν και κουτσός και όλο. Ήτανε, το έκανε μπινιά. Ναι, ναι. Κάτι έκανε και νευρίαζε το Δία. Του λέει κάτσε καλά, του λέει όχι, του λέει ρε κάτσε, του λέει μη σε μπαμπαμπαμπα. Του λέει με αυτά και τα λοιπά, την ψωνίζει ο Δίας, να πούμε έχει βγει κανένα δυο αμβροσίες. Παραπάνω. Όχι, νέκταρ, νέκταρ, νέκταρ και τρώγανε αμβρουσία. Παραπάνω. Νέκτον. Ναι, ήταν μπεκρίδες οι δύο, ρε. Και όχι μόνο. Ναι, είχανε, εσύ. Είχαμε τους ωραιότερους θεούς του κόσμου, ρε. Σαν και εμάς, κοπριές. Εκείνος ο Απόλλωνας. Όλοι τέτοιοι ήταν. Ο Δίας. Ο Δίας τι έκανε ο Δίας. Ο μεγαλύτερος από όλους. Συγγνώμη, τι έκανε ο Δίας. Τι έκανε, τίποτα. Τι έκανε ο Δίας, τι τα έχετε βάλει με το Δία όλοι σας. Μεταμορφότανε σε κάτι, τάψε κάτι τέτοια, έπαιρνε τα κοριτσάκια. Για ποιο λόγο. Ήταν εκείνη. Τάβερνε! Τι τα έκανε. Τάβερνε! Όχι. Τάβερνε! Όχι. Τι τα έκανε, τα κλεβε. Ναι. Τα κλεβε. Η μη θεούς έκανε, ρε. Και βοηθούσανε τον κόσμο. Ναι, αλλά τα κλεβε. Τι τα κλεβε, πού τα κλεβε. Τις έκλεβε τις κοπελίτσες. Από πού ρε τις έκλεβε, εκεί που ήταν, βλέπα, καλώς το Χριστάρα. Τις παραπλανούσε. Χριστάρα μου τι κάνεις πουλί μου, είσαι ωραίο ρε Χριστάρα. Χρήστος και όσες, η αγάπη μου στο βουνό, στο βουνό, βουνό. Στο κοντρόλ. Σήμερα μας επισκέφτηκε να μας δει, είναι χαρά μου όταν βλέπω τον Χρήστο. Λοιπόν, τι έκανε ο έρμος ο Δίας, θα είμαι εγώ Θεός και θα πάω με τις ωραιότερες γυναίκες, με ποιες θα πάω ρε, με την Καλκαντζαρέους. Ρε Χριστό δηλαδή. Και αυτές έχουν ψυχή εδώ, κύριε Γιώργο. Εδώ δεν είμαστε θεοί και πήγαμε. Έτσι μπράβο, λέγεται. Με τις ωραιότερες γυναίκες και όποιος θέλει ας βγει. Να μιλήσει όποιος ξέρει το Συρίγο. Να ήμουν και Θεός δεν γλίτωνε. Τον αφρό. Μία και δεν του καθότανε, την έψινε, τίποτα αυτή. Έτσι σε φεύγει ο άντρας για την κυνήγη, μεταμορφώνεται στον άντρα της. Και γυρίζει πίσω με το άλλο, ο άντρας κυνηγάει. Τι έγινε άντρα μου, βασίλισσα αυτή. Ναι. Τι έγινε άντρα μου, λέει. Άλλη βαρέθηκα, λέει, είπα να γυρίσω να σε δω λίγο. Μπαίνει μέσα όλο το πρωί, ας πούμε, μέχρι το βράδυ που ανέτει ο ήλιος. Ο Δίας ξηγιότανε. Θεός είναι, ξέρει πότε θα έρθει ο άλλος. Κάνα μισά ώρα πριν έρθει, λέει: φεύγω, λέει, πάω μια δουλίτσα και θα ξανάρθω. Ναι, άντρα μου, εδώ είμαι, σε περιμένω. Φεύγει, μπαίνει ο άλλος, ο κουρασμένος, ο κυνηγός με δύο μπεκάτσες στο χέρι. Στον ώμο ένα ελάφι. Τα σκυλά γαβαγούβα. Βγαίνει αυτή, λέει: τώρα ήρθε. Τώρα ήρθα, λέει. Κάνω ένα μπάνιο και έρχομαι. Κάνει ένα μπάνιο, πάει μέσα, κοιμούνται μαζί. Ναι. Ρε παιδί μου έκανε, αλλά τι να κάνει, ο άλλος ήταν Δίας. Είχε ρεπερτόριο. Τρία λεφτά και πολύ. Δεν ξέρω εγώ, μπορεί για να ήταν και μισή ώρα με βάσανα ρε φίλε, με προσπάθεια μεγάλη, εδώ έπεσε αυτό. Τι λέει, του λέει, παιδί μου λέει, κουράστηκες λέει όλη μέρα, λέει τι όλη μέρα κουράστηκες, λέει όλη μέρα εδώ δεν είμαστε, πώς είμαστε λέει εδώ, ήμουνα στο κυνήγι. Στο κυνήγι, λέει και αυτός που ήμουν εγώ ποιος ήταν, και τη σαχα σου κουλευτήκανε, έγκυος η κυρία, φουσκώνει η κυρία, τι θα κάνει αυτός τώρα, είναι ρατασκέ, πάει στο μαντίο των αδελφών. Του λέει τι θα κάνει, τι λέει, κοίταξε, του λέει το μεντής του αδελφών, η γυναίκα σου θα έχει κάνει δίδυμα. Ναι. Το ένα είναι από τον Θεό και το άλλο είναι δικό σου. Σκότωσε, του λέει, το ένα. Ποιο
Ποιο θα σκοτώσει? Ποιο θα σκοτώσει? Έλατε. Και έτσι γεννήθηκε ο Ηρακλής. Καμία σχέση με το δικό μας εδώ. Α, το όνομα έχουμε πάρει, το δικό μας ταλαιπωρείται. Έτσι. Και δεν μιλάει κανείς. Μόνο από αυτό το μικρόφωνο. Κι άλλος ήταν ο Εφικλής, ο αδερφός του. 2 χρονών η Ήρα τους πήρε χαμπάρι, λέει, κουφάλα πάλι μου την έκανε, στέλνει 2 φίδια να φάνε τον Ηρακλή. Τα πνίξε, 2 χρονών τα πνίγει ο Ηρακλής. Μπαίνει μέσα ο μπαμπάς, λέει, κατάλαβα ποιος είναι ο δικός μου και ποιος είναι ο άλλος. Τι να τον κάνει τον άλλον, του Θεού το γιο. Έμεινε με τον Εφικλιδάκο, κάτι πήρε κι αυτός, ναι. Και αυτό τον έστειλε στον Κένταυρο να τον διδάξει. Έτσι, κανείς δεν μιλάει για αυτό το τερατούργημα που έγινε. Κύριε Κυριάκο, στα πω τώρα μετά το διάλειμμα, γιατί χοροπηδάει ο Γιωβάνογλους. Χοροπηδάει. Ετέρεσεν η ώρα, λέει. Πάμε διάλειμμα καταραμένο, πως το λέτε εσείς. Το κοφτικό αυτό, κοφτικό. Και θα σου την πω εγώ τώρα στα αυτή, κούλιε. Και εσένα θα σου την πω και να σου πω κάτι, κούλι. Εμένα θα μ' ακούς, γιατί με βρήκες, δεν σε βρήκα. Και εκεί που είσαι εγώ σε έβαλα. Και σε έβαλα να απομείνεις δικαιοσύνη, να αποδίδεις δικαιοσύνη, να βοηθάς τους αδικημένους, τους ανέργους, τους φτωχούς, να κυνηγάς την αδικία για να είσαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Παπά, παπά. Και εκεί εγώ σε έβαλα με τους αγώνες μου τόσα χρόνια. Και ας σου μιλάω όπως γουστάρω. Και άμα θες, άμα δεν θες, με την αδερφή σου πάτε, είχε και κόμμα έτοιμο. Έχω εγώ να βάλω. Έχω 2 κομμάτια έτοιμα. Πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό. Τζίτζι. Απόστολος της Κώστα. Αλλά το δικό μας στο χέρι. Και πρόεδρο Δημοκρατίας, τον Κωστάκη. Τον Ζέρβα. Ζέρβας. Ζέρβας. Γεια σου Δήμαρχε. Γεια σου Δήμαρχε. Πρόεδρε. Σας πούμε εμείς πόσα παιδιά έχει ο Ζάκος και την αδερφή σου και τον κουμπάρο σου και εκείνο τον κύριο Αβγενάκη, τον υπουργό σου, είδες, για ένα σημείο. Δηλαδή. Ναι, όχι παραπάνω, μας κάνουν καμιά μινισάρα. Κύριε και Αβγενάκη. Τρέχει το Τζαλτίδη θέλω να τρέξει στις μηνύσεις. Κύριε Πρόεδρε, να βγάζει λόγους τεράστιες. Ο Άρης την εποχή εκείνη. Είναι και δικό στο ποινικό ρεπορτάζ και ο Χρύσανθος. Από όλα ξέρεις τι σατανάς είναι, ναι, ο Χρύσανθος. Ναι. Ο Χρύσανθος αν ήταν ο Παουξής, ποιος Γκαγκάτσης τώρα ρε. Βγάλατε εκείνο τον Γκαγκάτση τώρα ακένδυτο. Εκείνος για να βγάλει από πάνω τον πατέρα του θέλει μια μέρα να μιλάει. Ότι εγώ δεν είμαι μπαμπάς μου. Εγώ είμαι ένα νέο παιδί που ξέρει. Χυθεί αίμα. Σιγά ρε Γκαγκάτση μου, βόρε. Ποιος θα το χύσει το αίμα ρε Γκαγκάτση, πά το χύσει εσύ. Τον έκανε μήνυση, πάει ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Σάββας Θεοδωρίδης. Ο Σάββας πάλι τι δουλειά έχει. Τον έκανε μήνυση. Για ποιο λόγο. Το Γκαγκάτση. Μίλησε ότι θα χύσει χύμα Θα χύσει αίμα, ναι. Αίμα ο Θεοδωρίδης. Έκανε μήνυση ο Σάββας. Γιατί. Στον Μάκη τον Γκαγκάτση. Μα αφού δεν ασχοληθήκαμε με σένα, δηλαδή. Ό,τι κάνω εγώ θα με κάνεις μήνυση εσύ. Εκεί υπήρχαν θυγόμενα πρόσωπα που έπρεπε να κάνουν. Είναι ο Αβγενάκης. Αλλά και εσύ ρε Μάκη. Έτσι τα λένε. Κύριε Υπουργέ, η απόφαση που βγήκε 6 και 5 ώρα θα μπορούσε. Και επειδή είναι και άδικη. Και ο κόσμος είναι μαζεμένος και η κοινωνία δεν πάει καλά, υπάρχει μια οργή, ένας θυμός, να γίνει ένα κακό, να θρηνήσουμε θύματα. Ναι. Είναι το ίδιο με το ήθελες να χυθεί αίμα. Κάτσε ρε μεγάλε. Κάτσε, πως τον είπαμε το λένε, Μάκη, μα Θεοδωμάκη, κάπως με είπες, Θεοδουλίδη. Ποιον. Τον Ιάκωβο, Σάβα. Πώς τον. Σάβα Θεοδωρίδη. Όχι, το δικό μας, τον Γκαγκάτση, τον μικρό. Χρυσόστομος. Χρυσόστομε.
Έτσι είναι, ρε μεγάλε. Χρυσόστομος. Ποιος ήταν ο Χρυσόστομος? Κάποιος ήταν. Ήταν ένας από τους τρεις ιεράρχες. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το τυγλώτα χρυσορήμονη. Δηλαδή μιλούσε και ήταν σαν από το στόμα του να βγαίνει χρυσάφι. Ναι, ναι. Και ο Μάκης βγήκε να πούμε και μας έκανε πανικό. Ναι, ρε, πάμε, πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Γιώργος Συρίγος, Χρήστος Γιωβάνοβλου. Χρήστο, πώς μας βλέπεις σήμερα? Έχω φέρει ό,τι έχω και δεν έχω από τη δυτική αποθήκη. Ναι, ναι. Έχω stand-by. Ναι. Δηλαδή σε ετοιμότητα τα παιδιά από την ανατολική αποθήκη. Τρικυκλατζή, Κοντζαμάνι, έχεις να τους μεταφέρει αλπακόλα? Εννοείται. Α, μπράβο. Οπότε είμαστε έτοιμοι για ξεπούλημα. Εννοείται. Σε 10 λεπτά ανοίγουμε γραμμές και λέω εγώ στον Κούλιο. Ρε μεγάλε, ας πούμε, λες, εάν γίνουν επεισόδια στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, προκαταβάλεις τον κόσμο ότι εδώ κάτι θα γίνει. Θα διακόψουμε το πρωτάθλημα. Και λέω εγώ, ρε Χρήστο, ότι αυτή τη στιγμή θα μου αντικαταστήσεις, ναι, παρόλο τον νεαρό της ηλικίας σου, τον πρωθυπουργό. Εγώ? Ναι, ρε φίλε, πώς λένε να γίνω πρωθυπουργός, ρε, για μια μέρα? Εγώ σε κάνω σε για 5 λεπτά. Θα σου θέσω ένα θέμα. Μάλιστα. Και θα μου δώσεις τη λύση. Πολύ ωραία. Ακούω. Είμαι όλος αυτιά. Πλησιάζοντας. Το πούλμα του Ολυμπιακού. Γιατί λέει ο πρόεδρος, λέει, αν γίνουν επεισόδια, τι θα ρίξει τώρα, τι επεισόδια δηλαδή. Τι επεισόδια. Δεν ξέρω τι επεισόδια μπορεί να είναι. Δεν ξέρουμε. Ας πούμε ένα παράδειγμα λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ μου. Μάλιστα. Τι μάλιστα, ρε, δεν με λες εμένα μάλιστα. Θα σου έλεγα εγώ. Τι ουχ. Ουχ δεν έχει. Εδώ θα μιλήσουμε σαν ίσο προς ίσο. Μη σου πω, Μητσοτάκη, ότι είμαι και λίγο πιο μπροστά από σένα. Παπά, ε παπά. Σε βάλαμε να μας λύσεις τα θέματα και μας κυνηγάς αλίπητα. Αλίπητα. Ναι, μας σε παρακαλώ. Έβαλες τον Αυγενάκη, κύριε μεγάλε, να αλλάξει τις επιτροπές, να βγάλει τους δικαστές, να βάζει τη Μαρούπα και σε κάτι τεχνοκράτες εκεί. Να ρίξουν, ρε, την Παοκάρα στη Β' Εθνική, ρε. Για να κάνεις το γατήρι της αδερφής σου που της το ζήτησε ο κουμπάρος της, λέω εγώ. Μια υπόθεση. Μια υπόθεση κάνω, τι μια υπόθεση, λύση θέλω, ρε, δεν θέλω να συμφωνείς μαζί μου, λύση. Και σου λέω εγώ τώρα, κύριε πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργέ της Ελλάδος, με τον παπά που πούλησες για τις πρέσπες και μας έφαγες. Παπά! Άντε βγες από το μνημόνιο, από το σύμφωνο των πρεσπών. Βγες, ρε, κήρυξε, ρε, την Επανάσταση. Έτσι δεν μας πουλούσατε παπά και έτρεγατε στον κόσμο να πούμε και βγάζατε στους δρόμους και τις σημαίες και τους παπάδες και τα καμπαναριά και η Μακεδονία δεν μας σημαίνει τη Μακεδονία. Μας αλύσατε. Σας βγάλαμε. Πάρτο και σκίστο. Και στρατό στα σύνορα και κόβουμε και τα παρεδώσε. Άντε να σε δω. Μαγιά! Τώρα που είστε στο, που και η πέτρα, πώς το λένε, που είναι ζεστό, πατάτα. Την καυτή πατάτα, ζεστό το σίδερο, πυρωμένο. Άνασε εδώ. Και τους μετανάστες, τι θα τους κάνεις? Με αυτούς τους νησιώτες δεν πάω καλά. Δεν τα πάω καλά, ρε φίλε. Να, αλλά έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Καθόλου δίκιο δεν έχουν. Μα γιατί? Γιατί έχουν δίκιο? Ας πάρουν τα νησιά, τα πάρουν τη μεριά της Κέρκυρας. Εμείς όταν είχαμε το εμπάρκο της Σερβίας μιλήσαμε, ρε. Όχι. 10 χρόνια, ρε, ρημάχτηκε η Μακεδονία. Δεν έμπαινε μέσα άνθρωπος. Αυτό είναι άλλο. Καταστραφήκανε, ρε, επιχειρήσεις, ρε. Κλείσανε εργοστάσια, έμεινε κόσμος στον δρόμο, φουντάρανε, κάνανε. Αλλά για το εθνικό συμφέρον δεν μιλούσαμε. Εδώ έγινε το κακό, τι να κάνουμε. Τώρα έγινε εκεί. Ναι, αλλά δεν είναι εθνικό συμφέρον εκεί. Τι είναι, ρε φίλε? Γι' αυτό. Κάπου πρέπει να πάνε. Αφού μπαίνουν και μπαίνουν εκεί. Αν ερχόταν στη Μακεδονία, δεν τους κυγόταν καρβάκι, σε πληροφορώ.
Τώρα μπαίνουν στη Σάμο, μπαίνουν στη Χίο, μπαίνουν στη... Στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη. Εκεί μπαίνουν, ρε Χριστό μου. Εντάξει, ναι, δεν είπανε να τους βοηθήσω όσο μπορώ. Να έχουν γεμίσει τα νησιά όμως. Δεν θα γεμίσουν κι άλλο. Δεν γίνεται να γεμίσουν άλλο. Πώς θα γίνει, εκεί θα τους βάλουμε όλους. Ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να κάνει κάτι. Θα κάνουμε, όσοι μπορούμε θα κάνουμε. Ο κρατικός μηχανισμός. Θα κάνουμε. Εμείς είμαστε ο κρατικός μηχανισμός. Ποιοι είναι ο κρατικός μηχανισμός? Όπως λέμε το Άγιο Πνεύμα που δεν ξέρουμε τι είναι. Και δεν ασχολείται με τίποτα. Κρατικός μηχανισμός εμείς, εμείς δεν είμαστε το κράτος. Εγώ, εσύ, ο αδερφός σου, ο γείτονας, ο φίλος, ο Χρύσανθος. Το Χρύσανθος είναι παντού μέσα. Παντού. Εμείς. Εκεί θα γεμίσετε 100.000 μετανάστες. Και σε μια γωνία θα κάτσετε εσείς. Και εκεί θα είναι ο στρατός με τα όπλα, θα επιδοτηθείτε τις επιχειρήσεις σας. Τα μοσχάρια, τα αρνιά που θα σας κλέψουν. Τα δέντρα που θα κόψουν να ζεσταθούν. Εδώ είμαστε. Όλο, αλλά μην μας φορτώνετε. Μεγάλε, όπως εγώ δεν φόρτωσα σε κανένα τα προβλήματα της Μακεδονίας μου. Της Μακεδονιάρας μου. Μόνοι μας εδώ τη βγάλαμε. Για πάνε στην Ήπειρο να δεις τι τράβηξε με τους Αλβανούς τότε. Μιλήσαν οι άνθρωποι. Πρώτα εκεί δεν μπαίνανε. Να. Πού θα πηγαίνανε? Στην Άρτα, στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα. Στην Πάργα. Στην Πάργα. Να τα λες. Πώς θα γίνει, μεγάλε? Εδώ τα χωριά, εδώ ξέρεις τι τραβήξανε με τον Εμφύλιο. Από πού τα πήραν τα παιδιά, από την Πελοπόννησο? Εδώ. Τα σύνορα, μια ζωή. Μιλήσαμε. Κάτστε, φάτε την, μη μιλάτε. Και εσύ Μητσοτάκη να τους δεις με 10 μάτια, όχι με ένα. Με 10 μάτια. Επιδοτείς για τα ξενοδοχεία που μένουν κλειστά και δεν πάει κόσμος. Για τις σοδιές που χάνονται, για τα πρόβατα, για τα σπίτια που μπαίνουν και λαϊλατούν, για τα όλα. Κρατική παρέμβαση. Και όσο μπορούμε θα παίρνουμε και όλα. Αλλά εδώ θα, εσείς θα φάτε το ζόρι. Πώς θα γίνει? Μη μιλάτε. Μη μιλάτε. Γκιχ. Όπως δεν βγάλαμε εμείς γκιχ. Πώς θα γίνει, ρε μεγάλε? Η πατρίδα σας χρειάζεται. Ευγνωμονούσα η πατρίδα για αυτό που τραβάτε. Δίπλα σας. Αλλά μην μας ζαλίζετε και πολύ. Έχουμε και εμείς προβλήματα. Έχετε αυγενάκι εσείς? Δεν έχετε. Σας κυνηγάει μέρα νύχτα. Και βγαίνει, κύριε Πρωθυπουργέ, και σου λέω εγώ τώρα, έρχεται το πούλμαν. Να. Πάει να μπει από τη θύρα 3, ο κόσμος κατεβαίνει. Του πούλμαν, οι παίκτες, ο προπονητής και η πόρτα είναι κλειστή. Στη θύρα 3. Από εκεί που μπαίνουν οι φιλοξενούμενοι. Από εκεί που μπαίνουν οι φιλοξενούμενοι. Του λένε δεν θα πας στη θύρα 3, να πάτε από τη θύρα 8. Η αστυνομία έχει βάλει τα πούλμαν, έχει κάνει ένα αυτό. Έχει κτίσει ένα κλειό, ναι. Ένα κλειό, εδώ. Πηγαίνοντας για τη θύρα 8 να μπουν, γιατί η πόρτα είναι χαλασμένη, είναι καμιά πενταριά διαπιστευμένη από την ΓΑΕ ΠΑΟΚ, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Με τα εδώ, με τα αυτά. Με τα καρτελάκια, ναι. Τα καρτελάκια που κρεμάνε, τα αυτά, τα διαπιστευτήρια κτλ. Και περνώντας οι παίκτες, τους κοπανάνε. Είναι αυτά επεισόδια? Να διακοπεί ο αγώνας. Είναι, ναι. Είναι τραμπουκισμός της διοίκησης στους φιλοξενούμενους. Ναι. Φιλοξενούμενος η ΔΕΠΗ. Φίλος ξένος. Φιλοξενούμενος. Φιλοξενούμενος. Υπήρξε στην Ιλιάδα μία μονομαχία του Διομήδη με τον Γλάφκο. Ο Γλάφκος ήταν βασιλόπουλο της Λιδίας και φορούσε και μια χρυσή στολή. Και τη στιγμή που πάνε να κάνουν είσαι αυτός, οι μοτάδες και ετοιμάζονται, ναι. Του λέει ο πατέρας σου, λέει ο παππούς σου, δεν ήρθε μια φορά στο Άργος και το φιλοξένησε ο πατέρας μου? Λέει ναι. Λέει δεν μπορούμε, λέμε. Εμείς είμαστε φίλοι. Γιατί το φιλοξένησε? Φιλοξενούμενος. Τους πλέναν τα πόδια πρώτα, τους ταΐζανε, τους κοιμίζανε και μετά τους ρωτούσανε ποιοι ήταν. Και είχαμε και το Θεό, το μεγαλύτερο, το πιο δυνατό από τους Θεούς, το Δία. Που ήταν όχι. Ο Ξένιος Δίας. Ο Ξένιος Ζεύς. Έχει δύο ονόματα ο Δίας. Είναι Δίας και Ζεύς. Και κλείνεται ο Ζεύς του Διός, το Δί, τον Δίαν, ο Ζεύ.
Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Είναι σαν τους δικούς μας με τα, το Άγιο Πνεύμα. Που δεν μπορώ να καταλάβω. Μας το μαθαίνουν στα αρχαία. Στα αρχαία. Ναι, ναι. Οδοί και τους καπανάνε. Θα διακοπεί το πρωτάθλημα. Θα διακοπεί. Θα φύγει ο Ολυμπιακός. Τρέχοντας. Εδώ για μια καρτέλα, ρε φίλε. Στο καλό. Μια κλωστή την πέταξε. Πεταλούδα Ελβιέλα. Πεταλούδα. Η ατσάλινη κλωστή. Έφαγε και πέσε κάτω. Μάτωσε τα χέρια, του έβαλε κολάρο. Του κουπανούσανε ρε μέσα, τα ματώσουν. Κολάρα, έβαλε αυτά και τα λοιπά. Πήγε στο διαβαλκανικό, έκανε λοιπόν, αξονική εγκεφάλου. Γιατί δεν διακόπηκε τότε, ρε έρηφη. Γιατί δεν ήρθε η αδερφούλα σου, ρε πρόεδρε, να σου πει. Αδερφέ, το και το τους κάνανε τους Μακεδόνες. Οι Μαρινάκηδες. Γιατί δεν διακόπηκε τότε το πρωτάθλημα, ρε κουλέα. Να σε δω τη δικαιοσύνη σου. Από τώρα ψάχνεις για άλλοθη. Η διαβολοβδομάδα έρχεται. Η τουμπάρα, βάλε μου το Βαγγέλα σε παρακαλώ. Ποιο? Το Βαγγέλα, 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 να του ευχαριστηθεί η ψυχή μου. Γιατί έρχονται. Τώρα θα μιλήσουμε για το μάτσο σημερινό, μην ανησυχείτε. Αλλά το μυαλό μου είναι για το άλλο. Σαββάτο Κυριακή θα παίξετε. 23 Δευτέρου. Δευτέρου, Δευτέρα δηλαδή παίζουμε. Όχι. 23 του Φλεβάρι. Φλεβάρι. Φεβρουάρι, ωραία, Πασουξίδη, για μιλά σε μένα τώρα. Ναι. Πράσινο φρουρέ. Ημέρα Κυριακή. Α, Κυριακή και ώρα 7.30. Μια χαρά. Κόσμο θα έχετε. Μεταφορές Κυριακό θα σε έχω. Βρες μου για το άλλο ρε φίλε. Δικέφαλα μεγάλωσα. Βες το ρε. Να συγκλονίσουνε τα παόκια την Ελλάδα για μία ακόμα φορά. Ελάτε ρε μάγκες στο ηφαίστειο. Εγώ ένα έχω να πω. Πες το. Αν μου επιτρέπετε. Και πως δεν σε επιτρέπουμε. Επιβάλλετε. Το δαχτυλίδι της φωτιάς που είχε γίνει το 2014. Ναι. Το 2014 όταν είχε βγει ο Σάββας Θεοδωρίδης και είχε βγει, μας έκαψαν τον πάγκο. Ναι, με τις αρδέλες ήταν, με τους γάβρους που ρίξανε. Πρέπει να μοιάζει σαν πυροτέχνημα μπροστά σε αυτό που θα πρέπει να γίνει όταν έρθουν τα παλικάρια μας. Ναι. Εγώ αυτό λέω. Ανοίγουμε γραμμές για όλη την Ιφίλιο. Βάλτε μου μια φορά ακόμα. Αμέσως μετά το διάλειμμα φυσικά. Γιατί μπορεί να μεγαλώσαμε, αλλά αφήσαμε πίσω μας ένα χωράφι που ό,τι και να το ρίξεις φυτρώνει. Και φυτρώνουν και φυτρώνουν και φυτρώνουν νέα παιδιά. Νέοι λεβέντες, νέοι ήρωες της Κερκίδας. Αυτοί είναι που θα κάνουν καμίνι την Τούμπα. Σε αυτούς θα
θα γονατίσει όλο αυτό το ελληνικό σύστημα που καταδυναστεύει την πατρίδα μας τα τελευταία 100 χρόνια. Και μη θα την πληρώσετε. Τα playoffs έρχονται. Εδώ μας επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4. Ένας απλός παρατηρητής, Γιώργος Συρίγος, Χρήστος Γιουβάνογλου, πίσω από τα μικρόφωνα παρεούλα μέχρι και τις 3. Θα μας ακούτε. Μην μπούμε μέχρι 3 και κάτι, γιατί πάντα τον ψηρίζουμε εκείνο τον έρμο. Το Γιώργο, τον Μπαϊράμι. Τον Μπαϊράμι. Εντάξει, είναι, δεν λέει τίποτα όμως, είναι ψυχούλα. Ναι, εντάξει, δεν λέει τίποτα. Συνεννοούμαστε. Ο Χρήστος θα φώναζε. Ξέρεις την κρίνια είναι. Όχι με κάντε και με σαμποτάρετε και παίζετε με την καριέρα μου και την παλιά και ξέρω. Ναι, αλλά τις καθημερινές που είναι με την τρόικα και παίρνουν τουλάχιστον 10 λεπτά από τον Κωστή τον Τζαζαρό. Εκεί είναι διευθυντής. Α, εκεί, ναι. Εκεί είναι διευθυντής. Όπως και να το ρίξεις, σαν τη γάτα. Παίζει. Τον ήθελες υπεύθυνο τύπου του ΠΑΟΚ, α? Ποιόνα. Το Χρήσανθο. Όχι. Όχι, ε. Όχι. Γιατί, ρε. Ωραίος. Με την, ιδιότητα που έχει τώρα. Ρε, επαγγελματίας είσαι. Αγοράζω, ρε φίλε. Ναι, αλλά ήταν υπεύθυνος τύπου του Άρη. Ας ήταν. Όχι. Τη δουλειά του κάνει. Αύριο θα πάει του Ολυμπιακού. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πληρώνω, ρε μεγάλη. Δεν γίνεται. Πληρώνω. Δεν γίνεται. Δεν σε πάρω εσένα, έλα εδώ, ρε φίλε. Άλλο έχω. Θα μου κάνεις από εδώ και πέρα Άρη. Με λες, σε παρακαλώ, κύριε Συρίγο, τώρα τι άρθα και εδώ, και οι γονείς μου και η γιαγιά μου θα με αφορήσει και κάνει ένα σπίτι που με έχει γράψει. Έλα. Δεν θα μπορούσα να γυρίσω μετά, ναι, στην Καλαμαριά. 30.000 το μήνα. Γιαγιά, ας κάνω το σπίτι για πάρτι σου, δεν το θέλω. Άλλο 30.000 το μήνα. Ναι, ναι, έτσι θα το πω, με το Χρύσανθο. Εντάξει, έτσι ναι. Πρώτα πρώτα είναι πακέτος ο Χρήσανθος. Έχει λίρα πολύ. Έχει φέρει από την Προύσα ο παππούς. Ναι. Ναι, θα μένα αυτά και τα λοιπά. Σε... Τραπεζούντα. Τραπεζούντα είναι. Τεμέτρων, δεν είναι ο Χρήσανθος. Δεν κοίτα σε λένε Χρήσανθο και Τσαλτίδη και να είναι σε Πόντιος. Και είναι. Προύσαλη τον έχω. Όχι, όχι, Πόντιος είναι. Αυτό λέει Χρήσανθο, κύριε Γιώργο. Δεν είπα ότι δεν είναι Πόντιος. Πρέπει... Αλλά από την Προύσα. Πρέπει να είναι 100% Πόντιος κιόλα. Έχω αυτή την εντύπωση. Μάλιστα. Να πάρουμε τις γραμμούλες, μην περιμένετε. Και δεν τις παίρνουμε μέρα που είναι σήμερα. Καλημέρα σας. Ο πρώτος για σήμερα, μας κάνετε ποδαρικό. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Κύριε μου, πώς λέγεστε, από πού μας ακούτε, τι ψηφίσατε και τι ομάδα είστε? Είμαι Παοκάρα, ρε, και τα νερά στα κάκυρα. Από την Αμερική σε παίρνω. Είμαι Ανδρέα. Γεια σου, κύριε Ανδρέα. Γεια σου. Ήθελα να σου πω. Σ' άκουσα προηγουμένως που έλεγες το Σερμαγιά. Με ακούς? Ναι. Το, πώς το έλεγες το... Σερμαγιά. Εγώ με 37 χρόνια στην Αμερική... Να σου πω κάτι. Εγώ με 37 χρόνια στην Αμερική. Ναι. Το Σερμαγιά δεν θα πει αν έχεις έτοιμα λεφτά να ανοίξεις μια επιχείρηση. Ή κάνω λάθος. Σερμαγιά είναι όταν έχεις κάποια σίγουρα λεφτά. Ναι, αυτό. Για να ανοίξει επιχείρηση, αν έχει σερμαγιά να πάρει ένα αυτοκίνητο, άμα έχει σερμαγιά να βγάλει μια ωραία γυναίκα. Σερμαγιά είναι να έχει λεφτά. Ναι. Άμπραβο. Να έχει. Άμπραβο. Δεν χρειάζεται. Η σερμαγιά όμω δεν σημαίνει να έχει πολλά λεφτά. Είναι να έχει λεφτά. Να έχει λεφτά στην άκρη. Θα μ' ακούσει ρε χωρικέ από την Καναδά που μου παίρνει. Από τον Bronx. Από τον Μπρόγκς. Από την Αμερική. Σερμαγιά δεν σημαίνει, ναι, ναι, να σου να σου. Σερμαγιά είναι να έχει λεφτά. Γαμώ την Αμερική σου όλη. Τροπή. Που λέω σερμαγιά να έχει λεφτά. Σερμαγιά είναι να έχει λεφτά. Δεν χρειάζεται. Η σερμαγιά όμως δεν σημαίνει ότι είναι πολλά τα λεφτά που έχει στην άκρη. Όχι, να έχει την άκρη λεφτά. Να έχει την άκρη λεφτουδάκια. Ναι, αυτό. Δηλαδή ναι, στη σημερινή εποχή, άμα έχει μια 70, μια 100, είναι σερμαγιά. Ναι, ναι. Να, κύριε Συρίγο μου, σερμαγιά θυμάμαι να έχει φτάσει στην άκρη. Ναι. Είμαι σωστός. Ναι, 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 είπα όλα τα ναι. Αυτό θυμάμαι. Τι γίνεται εκεί στο Αμερικό. Είστε εσύ, πού τα θυμάστε αυτά. Έλατε. Είστε εσύ, πού τα θυμάστε. Κύριε Αντρέα, πόσα χρόνια λείπατε από την Ελλάδα. Λείπει 37, ρε φίλε. 37 χρόνια. 37, ναι.
Για πόσο και τώρα, επειδή είστε εσύ αιτία, εγώ δεν θα τον αγώνα, δεν θα ακούσω στο Λίμπερο πάω κλάρικα και την 6 ώρα το πρωί και ο αγώνας γύρω στις 10. Θα κοιμηθώ. Αλλά θα περάσει πάω κάρα. Γι' αυτό δεν θα κοιμηθώ. 6 ώρα είναι εκεί, είπατε. Και αυτό το χτί. Ορίστε. 6 ώρα είπατε είναι εκεί. 6 το πρωί τώρα. 6 το πρωί. Δεν μου λες να χρήσω. 6 το πρωί. Ένα λεπτό. Ναι. Δεν μου λες ρε Χρήστο, πείτε μου, ναι. Τον Ανδρέα, ναι. Για πόσα τον έχεις ότι έχεις σερμαγιά? Α, πόσα? Άσε με ρε κύριε, και εσύ και ο κύριος Δαγόρας τα ίδια είστε. Ποιος ο? Εσύ και ο κύριος Δαγόρας τα ίδια είστε. Τι έχω και τι δεν κάνω. Εγώ σας ακούω από την Ελλάδα. Λέγε εγώ δεν θα κοιμηθώ τώρα. Ναι, το κύριο Ζάκ, τον ακούω και το πρωί και στο πέντε και το βράδυ. Κάθε τρεις φορές έχει την μέρα έχει κομπή, ναι. Τον ακούω, συνέχεια. Δεν μου λες, σε πρώτη... δουλειά δεν έχουμε, ακούμε Λίμπερο. Σε πρώτη φάση λέω, Χρήστο, ότι ο κύριος Ανδρέας... Μάλιστα. Η Σερμαγιά, σε πρώτη φάση έχει 6 μηδενικά. 6, ε. Ναι. Όχι. Τώρα βάλε ό,τι θες εσύ μπροστά. 6 μηδενικά δεν νομίζω. Έχει! Τρελάθηκες, ρε. Έχει 6 μηδενικά. Τον ακούω τον κύριο Ζαγόρα πρωί βράδυ. Αλλά τώρα το έχω κόψει. Το πέναλτι, γιατί ακούω τον κύριο Καταρό το βράδυ. Α. Θα κοιμηθώ. Ωραία. Ακούω τον κύριο. Ναι, πρέπει να κοιμηθώ. Τι θέλω να σου πω. Αυτός ο Χρήστατος, τι αντιπάουξες είναι. Ναι. Τον έχω πάει τρέφω. Ναι. Τι είναι αυτός. Τι είναι αυτός. Αντιπάουξες. Μόνο τον έχω πάρει. Ναι, πολύ αντιπάουξες. Αυτός και ο κύριος Ζάχος. Αυτός και ο κύριος Ζάχος. Να δώσει χαιρετίσματα και το Σταύρο τον φίλο από τον Μπρόξ. Ο Σταύρος δεν είναι από τον Μπρόξ. Από πού είναι? Από την Αστόρια. Από την Αστόρια. Να είσαι καλά κύριε Ανδρέα, να είσαι καλά, να είσαι γεια καλά. Γεια σου κύριε Ανδρέα μου, γεια σου μπιμπιπ τον πειρά σου. Ορίστε. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλώς τώρα τον κύριο Στέλιο. Τι κάνετε κύριε Στέλιο. Και καλησπέρα κύριε Χριστάκη μου. Τι κάνετε κύριε Στέλιο. Συμπάθειά μου. Λοιπόν κύριε Γιώργο. Ναι. Θα σε βάλω πολύ χέρι σήμερα. Αμάρε αδερφέ. Λόγω ότι έχεις το όνομα του παππού μου θα τη γλιτώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα έπρεπε να ξεκινήσεις, ναι, με τον αγώνα Λαμία Ολυμπιακός Λαμία. Ολυμπιακός Λαμία. Πες τα εσύ πουλάκι μου. Ναι, ο υπόδικος που έχει απαγόρευση μπήκε στο ημίχρονο στα αποδυτήρια των διαιτητών. Και με τον Πάο μπήκε. Βγαίνοντας, είδατε τη διαιτησία. Τι έγινε? Ο κύριος Αυγενάκης, το κύριος πάει πολύ τέλος πάντων. Όχι, μη το χαλάς, καλά πας. Ναι, δεν το χαλάω, το παίρνω πίσω. Μπέλα, ναι, κατάλαβες. Ναι, το παίρνω πίσω. Πούντονα! Ήδη έπρεπε, Ο υπόδικος έχει απαγόρευση να έχει με αθλητικά. Πώς μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια των διαιτητών? Πούντονα! Κύριε Μητσοτάκη, μεγάλος παπάς είσαι. Παραμυθιάζεις, έβαλες τον αχυράνθρωπο μπροστά και από πίσω είσαι εσύ. Αλλά δεν θα αργήσουν οι εκλογές, θα έρθουνε και θα την πληρώσεις κύριε Μητσοτάκη. Πολιτικά λοιπόν, πάντα. Πολιτικά πάντα. Πάντα πολιτικά. Πολιτικά εννοείται. Εννοείται πολιτικά. Ναι. Εννοείται πολιτικά ρε Χρυσάκη. Ναι. Ναι, λοιπόν τώρα πάμε να πούμε για το σημερινό παιχνίδι. Πάμε! Χρυσάκη, πώς το βλέπεις σήμερα? Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια εμφάνιση η οποία θα είναι ίσως η καλύτερη της χρονιάς. Μπράβο ρε Χρυσάκη μου, μπράβο αγόρι. Νομίζω ότι θα βγάλει αντίδραση η ομάδα, μετά και την αλλαγή στο σχηματισμό που αποφάσισε να κάνει ο προπονητής μας. Φαίνεται η ομάδα ότι κατάλαβε ρε Χρήστο. Κατάλαβε τι έκανε. Και με τον Παναθηναϊκό χάσαμε 3 βαθμούς αέρα στη διπλή. Τέλος πάντων. Κύριε Γιώργο. Έλα.
Ναι. Έχω δίκιο για αυτό που σου είπα. Εσύ μας έλεγες για το Δία. Βουνό το δίκιο σου, βουνό. Για το Δία μας έλεγες όμως. Μάθηκε κάτι για το Δία. Τα ξέρω, κύριε Γιώργο. Άμα τα ξέρεις, πρέπει τότε να λέμε τίποτα για την... Ψιλοδιαβάζω και εγώ, ψιλοδιαβάζω, κύριε Γιώργο. Να λέμε και κάτι για την πατρόα θρησκεία. Ναι, δεν ξέρεις, έχετε τον από... Λοιπόν, όσο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό... Όσο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό... Έχουμε και αύριο μέρα γι' αυτό. Γεια σου, Στελάρα. Πάμε στον επόμενο. Και αύριο μέρα είναι, ορίστε. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Έλα ρε Γιώργο να πούμε. Γιωργάρα μου, Αριανάρα, πετάμε ρε φίλε, πετάμε. Πέρασε καιρός, αλλά ποτέ δεν γίναμε δύο ξένοι να πούμε. Ναι, σίγουρα αυτό. Μια ώρα μέγκα να πούμε. Σίγουρα αυτό. Τρέφει το μεγάλο κανάλι. Λοιπόν, κοίτα να δεις, εχθές δεν ξέρω αν είδες τα δελτία ειδήσεων, ναι. Τα κεντρικά. Πρώτο θέμα ήταν οι συγκρούσεις που γίνανε οι συμμορίες των Λοδαπών και η μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας, ας πούμε, στα μέρη που γίνανε συγκρούσεις, γιατί υπήρχε και ένα θύμα, ένας Αφγανός και πάρα πολλοί τραυματίες. Ναι. Ήταν πρώτο θέμα σε όλες τις ειδήσεις και ο λόγος, λέει, που γίνονται αυτές τις συγκρούσεις είναι, λέει, τα αλαθρία τσιγάρα και τα ναρκωτικά. Ναι. Προφανώς από εκεί είναι τα πολλά τα χρήματα. Από εκεί. Δεν σταματάει αυτό ποτέ. Ναι. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, παιδί μου, ότι πάντα όταν βρίσκεται κάποιο πλοίο με τέτοιο εμπόρεμα, πάντα είναι ορφανό. Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Δηλαδή και τον Ουρουάν ήταν ορφανό. Αλλά και το πλοίο με τα λαθρέα τσιγάρα. Και έτσι γίνεται, ρε φίλε. Τι θα μπει ο λαθρέμπορας τώρα, το μεγάλο το κεφάλι μπροστά, βάζει αυτοφοράκιδες εκεί πέρα που τους βουτάνε. Δηλαδή τα πλοία αυτά δεν έχουν ιδιοκτήτη. Ε, είναι βέβαια. Ιδιοκτήτη. Δηλαδή ο Μαρινάκης άνετα μπορεί να πει ο άνθρωπος, καλά ρε παιδιά, μου ξέρετε εμένα τώρα που φόρτωσε αυτό το Johannesburg. Μπροστά ήμουνα να δω τι βάλανε. Τι κάνα τη δουλειά, βάλανε δύο μπαλέτες που είναι δύο τόνοι μέσα. Πού να πάρω χαμπάρι εγώ. Ορφανά. Και να ξέρεις κάτι, το 80% δεν έχουν ιδέα οι πλοιοκτήτες. Ναι, μπορεί. Απλά δεν ξέρω άμα θυμάσαι πέρυσι, όταν είχα ρωτήσει ρε παιδί μου τον Κυριάκο Θωμαίδη στο ραδιόφωνο που κάνει εκπομπή, έτσι μια πρόβλεψη για το ποιος θα πάρει πέρυσι το πρωτάθλημα, ο Κυριάκος απάντησε με ένα πολύ έξυπνο εμφυολόγημα. Είπε, λέει, πιστεύω ότι το πρωτάθλημα το πάρει αυτός που έχει το πιο μεγάλο πλοίο, να πούμε. Το καλύτερο το πλοίο, να πούμε, έτσι. Έτσι είπε. Έτσι είπε και εμείς δεν, ναι, εδώ οι παοξίδες δεν έχουν πλοία, ρε φίλε. Δεν έχουν, λες, δεν έχουν. Ένα πλοίο που πιάσανε, αυτό είναι... Αυτό πλοίο, πιστεύεις, με τα τσιγάρα, τα λαθρέα, ας πούμε, ήταν ορφανό και αυτό, δεν ανήκε. Όχι, έχει χαρτιά αυτό, ρε φίλε. Ποιανού ήτανε? Το φορτίο αγοράστηκε από τη ΣΕΚΑΠ. Κοπήκανε δικαιολογητικά, έκανε, εκτελονίστηκε, πήγε στο Μαυροβούνιο. Αυτός που τα αγόρασε, τα φόρτωσε για τη Λιβύη και, και στην Κρήτη ξεφορτωθήκανε. Success story να με δουλειά. Έτσι γίνεται. Τα τσιγάρα τα παράγουν εταιρείες. Οι εταιρείες δεν έχουν ευθύνη που αυτός που τα αγοράσει θα πάρει να τα ξεφορτώσει. Υπάρχει το τελωνείο, σου λέει, ψάξτε το να. Απλά θέλω να σου πω, ρε Γιώργο, εμείς αυτό το πρωτάθλημα, ο Άρης, που ο ιδιοκτήτης μας, ας πούμε... Παλέτες! Παλέτα κι Άγιος ο Θεός! Παλέτα, πού πάμε εμείς με τις παλέτες, χωρίς πλοίο να πούμε... Γιωργάρα μου... Έχει λεφτά η παλέτα. Για τη δυναμική του Καρυπίδη, εάν δεν είχε, δηλαδή, αυτά που κάνει για τον Άρη, άμα τα έκανε, ας πούμε, για τον Ιωνικό, θα είχε πέσει στη Β' Εθνική. Τον Άρη τον πηγαίνει το καράβι μόνο του γιατί είναι μεγάλο. Είναι και τσακάλι αυτός. Μπορούν ότι, ξέρω εγώ, απλήρωτοι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ για τις πράξεις, ξέρω εγώ, μας λέγανε ότι έγινε σκηνοθεσία, να πούμε, της κλοπής των εισπράξεων, δεν μας κατηγορούν έτσι. Αυτά, φίλε, τα αντιμετωπίζεις όσο είσαι αδύναμος. Ναι, εμείς επειδή είμαστε αδύναμοι, θέλω να σου πω, φίλε Γιώργο, κάνουμε πτέσματα. Δεν έχουμε, ας πούμε, πλοία ορφανά, να πούμε. Όχι, δεν έχετε. Δεν έχουμε, κατάλαβα. Τι πλοία να έχετε, κάνεις. Τι υπόθεση να πούμε. Οπότε. Ο μόνος στόχος είναι, ας πούμε, μήπως κληρωθούμε με την ΑΕΚ και οι δύο καρχαρίες, ας πούμε, πέσουν μεταξύ τους, έτσι μην και αλεξοντωθούνε. Να πάρουμε κανένα κύπελο και μήπως... ΑΕΚ θες, Γιωργάρα! Τι έγινε? ΑΕΚ θέλεις! Εννοείται, ρε φίλε, αν θέλει ο Άρης να πάρει το κύπελο, η καλύτερη κλήρωση είναι να κληρωθεί με την ΑΕΚ. Όχι να πάρει το κύπελο, να παίξει τελικό. Κοίτα, αν πάει τελικό, δύσκολα. Δεν ξέρεις καν αν θα γίνει ο αγώνας, γιατί άλλοι δύο
εκκρεμούν πολλές αποφάσεις στα δικαστήρια, ας πούμε. Ναι, μ' αρέσεις και τους δυο στη Β' Εθνική τις κουφάλες. Και τους δυο! Ναι, τους δυο, Αριανάρα, είσαι ωραίος. Γεια σου, Γιουργάρα μου, είναι γεμάτο το κέντρο. Γεια σου, Γιουργάρα μου, σου εύχομαι την ΑΕΚ, λοιπόν. Ορίστε. Γεια και χαρά και τους δύο. Γεια σου, κύριε Φιλάρετε. Θέλω λίγο να επιστήσω την προσοχή που θα λέγαμε. Δηλαδή, να προσέξουν πολύ όσοι και αν πάνε στο γήπεδο. Σήμερα, υπάρχει μια περίεργη κατάσταση όταν ο πρόεδρος τους λέει ότι δεν μπορώ να ελέγξω κάποιους Αλβανούς. Αυτό το λέει καιρό όμως, ε. Ναι. Και τους ονομάζει κιόλας. Αυτό λοιπόν εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Έχουμε αγώνα την άλλη Κυριακή. Δεν θα μ' άρεσε να είναι χωρίς οπαδούς. Και θέλει να το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε δει πολλές παγίδες να έχουν μπει μέχρι σήμερα. Πού πάει το μυαλό σου, ρε Φιλάρετε? Το μυαλό μου πάει στο ότι όταν γίνονται οποιαδήποτε επεισόδια στο Πέταλο, στο ΆΚΑ, εκεί όταν παίζει η ΑΕΚ, λένε ότι αυτοί δεν είναι αεξίδες οπαδοί, είναι, λέει, αναρχικοί που μαλώνουν με την αστυνομία. Εντελώς συμπτωματικά βρίσκονται όταν γίνεται ο αγώνας με την ΑΕΚ. Εντελώς συμπτωματικά όταν παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο βόλεϊ και γίνεται ο χαμός πάλι με την αστυνομία, λέει ότι όχι, δεν είναι οπαδοί του Ολυμπιακού αυτοί. Αυτοί είναι χούλιγκανς, λέει. Αυτός που... Έχουν ένα δίκιο, ρε Φιλάρετε. Δηλαδή είναι δυνατόν να είναι φίλαθλοι ή οπαδοί αυτοί με τα μαχαίρια? Αυτά είναι γουρούνια, είναι κτίνη. Δεν έχουν ούτε πατέρα, ούτε μάνα, ούτε Θεό, ούτε τίποτα. Ξέρεις κάτι, εμένα με ενδιαφέρει ότι ό,τι και αν συμβεί εδώ, ακόμα και ένα γιούχα, είναι πάντα οπαδοί της ομάδας. Ναι. Στην Αθήνα δεν είναι καμιάς ομάδας. Έτσι. Εντάξει. Αυτό είναι το αστείο στην υπόθεση και συνεχίζεται. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνω είναι ότι αν θα συμβεί, που το απέφχομαι και ούτε καν θέλω να το πω, ό,τι είναι, δεν θα πούνε οι Αλβανοί, γιατί οι Αλβανοί θα είναι, θα πούνε κάτι για μας. Δεν νομίζω ότι μπορούν, ξέρω, είναι πολύ τραβηγμένο, φυσικά από αυτούς όλα τα περιμένεις. Ναι, θέλει πολύ προσοχή όποιος είναι, να είναι... Δηλαδή θα πρέπει να προφυλάξουμε την ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και τον εαυτό μας. Δεν θα έχει παοξίδες πάντως μέσα. Εσύ λες ότι αυτοί που θα πάνε... Έχει υποθεί πολλές φορές από τον πρόεδρό τους και θέλει όσο το δυνατόν να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί ό,τι υπάρξει στο μέλλον. Μάλιστα. Να σε καλά, Φιλάρε. Άλλο είναι κάτι, ναι, ναι, που για μένα είναι πολύ πολύ βασικό, γιατί πραγματικά έρχεται το άλλο παιχνίδι. Και στο άλλο παιχνίδι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Έγινε, Φιλάρετε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε. Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια σου, κύριε Δημητράκη, και περαστικά, ρε, ο μπαμπάς, κάτι έμαθα. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, όλα καλά πήγανε. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο, Δημητράκη μου. Δόξα τω Θεώ. Τώρα δεν άκουσα την εκπομπή καθόλου, απλά κατευθείαν πήρα τηλέφωνο για να συμμετέχω στην εκπομπή σου. Και πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, άκουγα τον κύριο Φιλάρετο, αυτά τα προβοκάτσια στο γήπεδο της Λάρισσας, να το προσέξουν πάρα πολύ οι φίλοι παοξίδες. Για ποιο λόγο? Τα τρία γήπεδα που συμμετέχει πάντα ο ΠΑΟΚ, τα πιο εχθρικά, είναι Καρεσκάκη, Χαριλάου, Λάρισσα. Είναι αποδεδειγμένο αυτό, ιστορικός. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, να προσέξουν λιγάκι οι παοξίδες, και άμα μπορέσουν να μην πάνε, ας μην πάνε. Δεν θα πάνε, δεν θα πάει ο κόσμος. Ίσως κάποιοι μεμονωμένοι που έχουν κάποιους φίλους. Και αυτοί μεμονωμένοι δεν ξέρεις ποιοι είναι, μπορεί να είναι τίποτα εγκάθεται. Μάλιστα. Μην πει την πατέσουμε όπως την πάτησε ο Άρης κάποτε. Λοιπόν, τώρα μίλησω για τον Άρη. Βεβαίως. Την ομαδάρα μου. Συγχαρητήρια πρώτα-πρώτα για την περήφανη πρόκριση. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ συμφωνείς με τον Γιωργάρα που πήρε τον Αριανό προηγουμένως τηλέφωνο και είπε θέλω την ΑΕΚ στους τέσσερις? Φυσικά. Φυσικά, νομίζω, ναι, ναι, είναι από τους τρεις πιο αδύνατη. Ναι, δεν θέλω. Δεν θέλω ΠΑΟΚ.
Και καλά κάνεις. Στο ημιτελικός δεν θέλω ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω στον τελικό ΠΑΟΚ Άρης. Μία και έξω σε Καφτατζόγλιο, μετά 50 χρόνια. Δεν ξέρω πού θα αποφασίσουν οι ηθήνοντες, πού θα γίνει το παιχνίδι, αλλά εγώ θέλω ένα σαλονικιώτικο. Ένα σαλονικιώτικο τελικό θέλω. Πρωτάθλημα και κύπελλο όλα στον πύργο το λευκό. Ναι, εγώ θέλω ένα τελικό σαλονικιώτικο. Μια φορά το πετύχατε εσείς οι Σαλονικείς αυτό. Όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα και ο Ηρακλής το κύπελλο. Ναι. Μια φορά εμείς στην ιστορία. Τώρα σας. Περίμενε τώρα. Γιώργο, επειδή ξέρεις την νοοτροπία μου, λες εμείς οι Σαλονικείς. Εσείς Σαλονικείς, ρε, παλιοί Σαλονικείς. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ είναι πόλη, Κωνσταντινούπολη. Πώς είναι Θεσσαλονίκη, γιατί με υποβαθμίζεις έτσι και με κάνεις χωριάτη σαν τα μούτρα σου. Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ είναι Κωνσταντινούπολη. Σαλονίκη είναι ο Άρης και ο Ηρακλής. Οι παλιολαδίτες εσείς που ήρθαμε εδώ πέρα και μας κυνηγούσατε και μας λέγατε Τουρκόσπορους. Εντάξει, δεν ήμασταν μόνο εμείς. Α, ήταν κι άλλοι, ήταν και οι Εβραίοι και αυτές οι κουφάλες και αυτοί μας λέγανε. Γιατί στην Αθήνα τι γινόταν. Και στην Αθήνα, ναι, αλλά στην Αθήνα τα βρήκατε και οι αεξίδες. Τέλος πάντων, εγώ πάμε. Τον φιλοξενούμενο, εγώ πάντα το σέβομαι. Έτσι, να μας σέβεστε λοιπόν. Νοοτροπία του Ξένιου Ζεύς. Μπράβο, μπράβο, μπράβο Δημητράκη μου. Θα είσαι το βράδυ σπίτι. Και κάτι άλλο τώρα που λέγαμε. Ποιο είναι το πρώτο σήμα του ΠΑΟΚ. Το τετράφυλλο τριφύλλι ρε παπά. Με το πέταλο. Με το πέταλο. Είναι ρε το. Άρε βουνάιστε ρε. Βουνάιστε ρε. Είναι ολόκληρη ιστορία. Θα την πω αμέσως μετά το διάλειμμα την ιστορία αυτή. Να με το πέταλο και το τριφύλλι. Για να μορφωθείς και εσύ. Το ξέρεις το, τον Μιχαήλ Παλαιολόγο τον απελευθερωτή. Δεν ξέρεις ρε παπά, πόσες γραμμές έχουμε. Τέσσερις. Τέσσερις γραμμές, μην παίρνετε άλλη, θα κάνουμε διάλειμμα μετά. Ορίστε. Έλα ρε Γιώργο, μενώτε εδώ πέρα. Πού είσαι ρε μεγάλε. Είμαι σκασμένος, θέλω να μιλήσω ρε. Πέστε ρε πουλάκι μου. Η Παοκάρα, με αυτή την εμφάνιση που έκανε στο Παναθηναϊκό, παραμίλησε όλη Ελλάδα. Πάρεσε προσοχή. Και έδειξε ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί πολλά ακούσαμε τελευταία, κάτι δόνεις, κάτι μόνεις, πάω να ρίξω τετράπαλο, τρίπαλο, την πρόκληση την έχω, την παίρνω και παραμιλήσαν όλοι, ζαλιστήκα και Ολυμπιακή και Χαβούζα και όλοι οι αντίπαλοι μας και οι εχθροί. Τώρα θέλω να πω και δύο κουβέντες, γιατί προχτές μίλησα στο Ζαγόρα, μας έβαλε απέναντι με τον Κυρκώστα να τα βρούμε. Τώρα δεν ξέρω, για μένα εγώ με τον Κυρκώστα δεν έχω καμιά διαφορά. Εγώ τον αγαπάω τον Κυρκώστα και εγώ πιστεύω και το λέω τώρα να τα ακούσουν όλοι. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι Γιώργο θα καταλάβουν το λάθος τους και θα είναι ΠΑΟΚ. Και προτρέπω και λέω στον Κυρκώστα, επειδή ο εγγονός είναι ΠΑΟΚ, από το Μενώτη, από την ψυχή μου αυτό το βγάζω. Θέλω να κάνεις Κυρκώστα μια αφιέρωση στον εγγονό σου. Να πεις Παοκάρα σ' αγαπώ και το αφιερώνω στον εγγονό μου τον αγαπημένο. Παοκάρα σ' αγαπώ και ό,τι θέλεις εγώ θα γίνω καλή να με πατήσεις Κυρκώστα. Εγώ θα είμαι yes man, θα αγαπάω όχι μόνο Κυρκώστα και καψούρισα με Κυρκώστα. Κατάλαβες Γιώργο. Ναι. Έτσι είμαστε εμείς οι Παοξίδες. Είμαστε ντόπιοι αρσενικοί και τα λέμε στα αίσια. Να βγει μετά και να πει Παοκάρα σ' αγαπώ αφιερωμένο στον εγγονό. Στην καψούρα με τον εγγονό και όλα θα είναι με λιγάλα. Και γιατί όλοι πρέπει να καταλάβουμε εδώ στη Μακεδονία με αυτό το ΠΑΟΚ, με αυτή τη δυναμική, αυτό το καμάρι της Θεσσαλονίκης, αυτό το σύμβολο της Μακεδονίας, απαγορεύεται να υπάρχουν χαβουζιάριδες. Οποιασδήποτε ομάδα, όχι ΑΕΚΣ, Ολυμπιακός, Βαζέρος, κανένας από αυτούς. Τι θα πει να πούμε, έγινε ΑΕΚ γι' αυτό και τίποτα άλλο, δεν θα υπάρχουν αυτοί ρε. Αυτούς τους έχουμε απέναντι και πρέπει να είμαστε εμείς εδώ πέρα όλοι ενωμένοι δυνατοί. Να τους φάμε ρε, να τους ξεφτυλίσουμε. Δεν βλέπετε τι γίνεται εσείς, δεν την πήρατε χαμπάρι. Μαρινάκηδες, Αυγενάκηδες, Μητσοτάκηδες, όλοι κάνουν ιστορίες, αλλάζουν νόμους, παρανόμους για να με φάνε το πρωτάθλημα. Ποιοι αυτοί,
Και είστε με αυτού, εμείς μια ζωή, τι λέμε εμείς οι παοξίδες, ρε Γιώργο, εμείς μαζί για μια ζωή, μαζί, όχι χώρια, τους χωρισμένους τους σώμε, είναι ξεφτύλα να είμαστε εμείς μαζί, χώρια, σ' όλους το αναφέρω αυτό, και στον Πασκάλι, γιατί και ο Πασκάλι θα καταλάβει το λάθος σου Γιώργο, και θα γίνει και αυτός παοκάρας σου, το λέω να το ξέρεις, απλά τώρα βάζουν τον εγωισμό τους πάνω από το συμφέρον τους, πάνω από την καρδιά τους, πάνω από την Μακεδονία. Γιατί έτσι είναι κολλημένο το μυαλό τους, έτσι τους μάθανε από μικρά παιδιά, έτσι τους παραμυθιάσαν. Αλλά μη σου λέμε Γιώργο. Και εμείς. Έτσι μάθαμε από μικρά παιδιά, την Παοκάρα να την αγαπάμε και να την έχουμε στην καρδιά μας. Λοιπόν, θα πω και το τελευταίο, Γιώργο. Έλα. Ακούς Γιώργο. Ναι, πουλάκι μου, ναι. Ναι, αηδόνι μου, ναι. Σου λέω, κάποια στιγμή θα το καταλάβουν το λάθος τους. Και δεν είναι αυτό εγωιστικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην βάζετε εσείς τον εγωισμό σας πάνω από την καρδιά σας. Δεν κουσάρεις πάω, το έχω ξαναπεί. Υποστήριξε άρη, Ηρακλή, κάτι από εδώ πέρα. Όχι τον εχθρό μου. Μην πας με τον εχθρό μου. Καταρχήν είναι προσβολή για τον Μέγα Αλέξανδρο και για τον Βουκεφάλα. Όταν ο Βουκεφάλας Γιώργο ακούει Βαζελογαβροχανούμισσα εδώ στη Μακεδονία, τσιλιμητρίζει, χοροπηδάει, σηκώνει τα δυο του τα ποντάρια στον αέρα και τρελαίνεται και θέλει να φύγει. Να φύγει με χίλια να τους μπαγκώσει και να τους πάει. Μην ξηγέστε έτσι. Από εδώ και πέρα με την παοκάρα μας θα βγάζουμε γούστα, γλέντια και να πω και το άλλο. Είχα πει στα καρναβάλια θα ντύσω τη μικρή καρναβάλι. Όχι, θα ντυθώ εγώ καρναβάλι. Μίλησα με την Επιτροπή του Ρίου Τζανέιρο, Γιώργο. Ναι. Ότι θα ντυθώ Ολυμπιακός και μου είπαν. Είναι Επιτροπή, άκου Επιτροπή ποια είναι. Φαλκάο, Ροναντίνιο και Πελέ. Αυτοί δίνουν το βραβείο του βασιλιά του καρναβάλου. Και με είπαν από τώρα, αν θα έρθεις Ολυμπιακός, έχεις πάρει το βραβείο του βασιλιά του καρναβάλου του 2020. Και λέω τι γίνεται όταν γίνεται αυτή η ιστορία. Με λες ηλιοφόρος, την πασαρέλα του καρναβαλιού, θα σε αποθεώνει 1 εκατομμύριο λαός και θα σε ζητοκραυγάζει, θα σε λένε συνθήματα, λέω τι συνθήματα, άκου τι συνθήματα μας, θα με λένε Γιώργο, σαν βασιλιά Ολυμπιακού καρναβαλου, ακούς Γιώργο? Ναι, ναι. Άκου τι σύνθημα. Το μεγαλύτερο καρναβάλι, το μεγαλύτερο καρναβάλι είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο Ολυμπιακός και θα γελάει μαζί σου και ο Πελέ. Έτσι δεν θα μετά με φωνάζουν. Γεια σου, για τα πεζόλα γόρι μου. Κόφτε αυτό, βάλ' το κάπου να το έχουμε, το τραγούδι του... Δεν ξέρεις, θα πούμε το Χριστάρα. Έλα, πάμε στον επόμενο, ορίστε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Χαίρετε, εσείς είστε. Α, εγώ είμαι, ναι. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Είμαι ο Γαβρίλ, γεια σας παιδιά. Γεια σου κύριε Στυρίκο. Τι γίνεται ρε Λεβέντη, πού χάθηκες? Σας ακούω. Ωραία. Ναι, λοιπόν. Ναι, είμαι ακροατής και σας απολαμβάνω, εντάξει, έχεις και πολύ καλό δίδυμο σήμερα. Μετά το μενότι πάει σε διάλειμμα η εκπομπή. Είναι η Ρωσιλία να μιλήσει οποιοδήποτε. Το καταλάβαμε. Βέβαια, ναι. Μετά με την κορύφωση, τώρα εμείς θα δίνουμε να προσγειώσουμε το καλό. Τι δεν μας είπε σήμερα ο Βουκεφάλας ο αυτός. Ο Βουκεφάλας, ρε φίλε. Έτσι. Ο Ολυμπιακός. Είναι για σποτάκια αυτά που λέει. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι σχετικά με την κλήρωση. Αυτό που θα προτιμούσα είναι να εμείς τα παόκια να τύχουμε με τον Ολυμπιακό, γιατί τον έχουμε. Ο Άρης να παίξει με την ΑΕΚ, γιατί είναι η μοναδική ομάδα την οποία μπορεί να κερδίσει και να πάρει κάποιο αποτέλεσμα και να προκριθεί. Και μετά ως Θεσσαλονικής να παίξουμε εμείς εδώ πέρα και να το πάρουμε ξανά, γιατί ο Άρης δεν μπορεί να κερδίσει άλλη ομάδα. Γιατί δεν έχει ούτε τους παίκτες, ούτε τη δυναμική, ούτε τίποτε. Εμάς με τίποτε δεν μπορεί να μας κερδίσει. Αυτό και ξέρεις τι σκέπτομαι, Γαβρίλ. Πες μου, ναι. Να το κάνουν στο Καρτατζόγλιο με 50.000 κόσμο μέσα, να μας χωρίζει ένα σκηνάκι όπως παλιά. Από τη μια μεριά η Αριανή και από την άλλη Παοξίδες. Όπως το παλέ. Για να δείξουμε, ναι, και το ήθος, ναι, και την κουλτούρα που έχει αυτή η πόλη. Που δεν έχει σχέση, γιατί μπορεί πολλά να μας χωρίζουν με τους Αριανούς. Αλλά είναι συμπολίτες ρε φίλε, δεν γίνεται. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί τους.
Όχι, πρέπει να το απολαμβάνουμε. Και μην το απολαμβάνεις, αλλά μην ασχημονείς όμως. Ναι. Οι πολλοί το απολαμβάνουν. Και το γεγονός ότι εμείς θέλουμε να παίξουμε τον Ολυμπιακό, δεν είναι ένα ωραίο σκρινάρισμα που κάνουμε υπέρ του Άρη? Γιατί δεν μπορεί άλλη ομάδα να πάρει. Δεν θέλουν αυτοί, μην τους μιλάς, ας τους ρε παιδί μου. Δεν γίνονται φίλοι αυτοί. Ας τους. Δεν μιλάω για φιλία. Όχι. Και ούτε και που μιλάς για αυτούς, το παίρνουν άσχημα. Δεν θέλουν παρεδώσει μαζί μας. Ούτε εμείς θέλουμε μαζί. Ας σου πω κάτι, δεν τους γουστάρω κιόλας. Σαν ομάδα. Αλλά από την άλλη μεριά έχω φίλους. Η γυναίκα μου είναι Άρης. Τι κάνουμε, θα τη διώξω την Μπουμπού μετά 40 χρόνια. Δεν γίνεται. 40 χρόνια δεν την αλλάξατε. 40 χρόνια. Γαϊδούρι να τα θα έχει ψοφίσει 4 φορές. Όμως, 4 φορές. 10 χρόνια έχουν ζουν τα γαϊδούρια. Πόσο νομίζουν. Έλα. Να πω κάτι. Δεν έχει όμως καμιά πιθανότητα. Άμα τύχει με τον Ολυμπιακό ή με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει καμιά πιθανότητα ο Άρης να πάει τελικό. Με τον Ολυμπιακό θα το παίξει. Είναι δύο αγώνες. Είναι δύσκολο για τον Άρη. Απ' την άλλη μεριά εσάς τους παουξίδες σας λένε πελάτες είστε, λέει, θα σας φάμε. Είτε σε έναν αγώνα είτε σε δύο, έτσι λένε. Μπας περιπτώσει θα δούμε, γεια σου Γαβρίλ, πρέπει να πάω στο διάλειμμα να πάρω την τελευταία γραμμή, ορίστε. Ορίστε. Χαίρετε. Έλα Αντρέικο. Εγώ είμαι Αντρέας. Έλα Αντρέα. Ξέχασα να σε πω κύριε Συρίκο, ξέχασα να σε πω. Την πρωτοχρονιά ήμουνα στο Las Vegas. Ναι. Εντάξει, οκ. Και τα έπαιξα τι έκανα δικός μου διασμός και πάω και να κάνω στοίχημα. Λέω τι έγινε ρε, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ και ο Άρης. Ξέρεις τι με είπανε κύριε Συρίγο. Τι σε είπανε. Ο Ολυμπιακός είναι φαβορή για το κύπελο. Ο Άρης είναι 8 στο μονό και ο ΠΑΟ είναι underdog. Αλλά ο ΠΑΟ θα πάρει το πρωτάθλημα. Τι είναι το underdog? Δεν ξέρω τι είναι το underdog. Τι είναι το underdog, ρε φίλε? Το underdog θα πει είναι, δεν είναι φαβορή. Α, είναι outsider. Δεν είναι φαβορή. Μάλιστα. Ναι, underdog. Πόσο έσπρωξες εκεί στο underdog? Ορίστε. Τι έσπρωξες, λέω, στο underdog? Ορίστε, τι έβαλες κανένα στοίχημα, έσπρωξες? Όχι, δεν βάζω, δεν παίζω. Δεν παίζω στοιχήματα εγώ. Τι πήγες να κάνεις ρε στο Las Vegas? Έχασα 8 χιλιάρικα και τι έγινε. Ήμουν προσκαλεσμένος. 8. Ήμουν 8 ρε βέβαια. Ναι, 8. 8. 8.000 δολάρια. Έμεινα 4.272.000. Άκου να σου πω. Και τους λέω εγώ κύριε, γιατί ο ΠΑΟΚ στους αναλυτές, αυτοί που κάνουν τα στοιχήματα. Ναι. Το Las Vegas είναι το πρώτο στοιχήμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει το κύπελο? Και ξέρετε, είπαμε κύριε Συρίγο, it's impossible for time to take the cup. Είναι αδύνατο να το πάρει τέταρτη φορά. Είναι αδύνατο να το πάρει τέταρτη φορά. Underdog. Μάλιστα. Ναι. Έτσι δεν είπαμε. Οπότε έτσι πάμε για το πρωτάθλημα. Ναι, για το. Στο πρωτάθλημα σε έχουν πρώτο. Σε έχουν πρώτο στο Las Vegas. Στο πρωτάθλημα σε έχουν πρώτο. Αλλά στο κύπελο δεν σε έχουν πρώτο. Είναι απίθανο να πάρουν, λέει, να πάρει τέταρτη φορά το κύπελο. Και μου λέει, θες να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις, θέλει να παίζω. Πάρε λέει τον Άρη. Ο Άρης είναι 8-1. Βάζει σκύλια, παίζει το χιλιάκι, να πάρει το κύπελο. Να σε ρωτήσω κάτι ρε φίλε, Αντρέα. Ναι, ρώταμε κύριε. Εκεί, στο Las Vegas, σε ξενοδοχείο έμεινες? Ναι, στο Παλάτζιο. Στο ποιο? Ναι, ναι. Στο Παλάτζιο. Στο Παλάτζιο. Δεν μου λες εκεί αυτό που λέμε έχει καθαρές? Τι θα πει καθαρές, δεν καταλαβαίνω. Καλά έχεις φύγει από την Ελλάδα. Πώς τις λέτε ρε τις Λάνες Σπούρες στην Αμερική? Ορίστε. Πώς τις λέτε τις λαλότες στην Αμερική? Δεν ξέρω τα πολύ λαλότες κύριε Συρίγο, δεν καταλαβαίνω τα ελληνικά. Λάνες Σπούρες πώς τις λένε? Εγώ είμαι προσκυκλισμένος του καζίνου. Α. Είμαι προς... Ναι, ελάτε. Καμιά παρέλαση για το βράδυ να περάσει καλά. Ω, ναι, ναι, έτσι, όχι. Α, όχι. Πέστοτε, μας έφαγε στην καρδιά. Πάμε σε διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Λίμπερο 107,4.
Γιώργος Συρίγος, Χρήστος Γιωβάνογλου, Αποστολή Αντοβόλη, λείπει. Λείπει το τέρας. Εντάξει, λοιπόν, την είδαμε μετά από ένα μήνα, τώρα μετά από ένα μήνα. Μετά από ένα μήνα. Εντάξει. Θέλω να μου πεις, αν θα βγάλουμε κανένα στέργιο να μας πει τα τελευταία νέα, αν θα τα πεις εσύ τα τελευταία νέα. Άμα ξέρουμε την αποστολή του ΠΑΟΚ, άμα έχουμε ψήγματα από το τι σκέπτεται ο παπάς αυτός που έχετε, ο Φεραίρα, τι σύνδεση θα κατεβάσει. Θα προσπαθήσω να κάνω μια... Παπάς πάντως τη διαχείριση την οποία κάνει τον τελευταίο καιρό δείχνει ότι και ξεμπλοκάρισε, ναι, και μαθαίνει και έχει και την ομάδα σε μια ετοιμότητα, αδερφέ. Θα δεις ένα μπάουξ στα play-offs και θα τρίψεις τα μάτια σου. Θα τους δεις τη διαφορά. Μου λες εμένα χουχ. Ρε εσύ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Πείτε μου. Α, πιάσουμε κάποιους παίκτες. Ωραία. Ο Πασχαλάκης. Να. Μπορεί να ανέβει. Ναι, συνεχίζει, ανεβαίνει. Συνέχεια ανεβαίνει. Ο Μάτος μπορεί να ανέβει. Πλέον με τη νέα του θέση, ναι. Η νέα του θέση ποια θα είναι, πού θα το βάλεις. Δεξί εξτρέμ, ό,τι να είναι. Δεξί μπακ και όχι δεξί στόπερ. Γιατί δεν θα αφήνω τρεις πίσω, όπως άφηνα. Άρα θα παίζω 4-2-3-1. Μην με βάζεις σε τέτοια, ρε φίλε. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μπω σε θέση και αυτά. Μα είναι σαν σημαντικό. Παίκτης μπορεί να ανέβει. Ναι, μπορεί να ανέβει. Μπορεί να ανέβει, ρε ο Μάτος. Ναι, μπορεί να ανέβει. Ο Αντζελίνο ανεβαίνει συνέχεια. Ναι. Ο Μαωρίτσιο δείχνει ότι συνέρχεται. Όχι. Όχι, ε. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Η ταπεινή είναι το ίδιο δηλαδή με αυτό που ήταν πριν 4 μήνες. Πριν 4 μήνες δεν μπορούσε να περπατήσει. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα όχι μόνο περπατάει, αλλά δείχνει ότι εντάξει ρε παιδί μου, είναι ένα εργαλείο. Δηλαδή δεν μπορεί να ανέβει ο Καντουρί να του πάρει 3 γκολ από εδώ και πέρα 4. Ο οποίος Καντουρί μάλλον θα είναι και στην αρχή. Μπράβο, τους φέρνει ρε έναν έναν. Τους φέρνει, έχουμε γραμμές. 2-31-0, πες τα ρε φίλε. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Δεν λες όμως, δεν το λες. Και να το λέτε. Και να το λέτε, και το να κρατάς. Το λέτε. Έχουμε γραμμή. Έχουμε. Πάμε στη γραμμούλα, ορίστε κύριε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, από πού μας ακούτε και πώς λέγεστε. Πασχάλης Ολυμπιακάρας. Μάνα μου, πού είσαι πουλάκι μου εσύ, πού χάθηκες. Εδώ σας ακούω προσεκτικά, εν τω μεταξύ έχω ένα παράπονο. Τον κύριο Δημόπουλο του έχει δώσει μεγάλο θάρρος. Γιατί ρε φίλε. Δευτερολογή και τριτολογία, εντάξει. Ναι. Και πάντα ζητάει συγγνώμη. Από τότε που βγήκε συγγνώμη, άντε να μην πω τι γίναμε. Άστο να είχε άσχημο τρίμερο. Δόξα τω Θεώ, του πήγαν όλα καλά. Θέματα. Εντάξει. Οπότε τον περιλαβαίνεις αύριο μεθαύριο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν. Και με είπε να σε πω, γιατί τον είδα κανένα δύο φορές μες στη εβδομάδα, ότι σε θεωρεί θηβαίο. Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Ότι με θεωρεί θηβαίο. Και λοιπόν, και τι έγινε, όπου γύρισε που αντέστηκε. Μάλιστα. Θα πούμε να δω στη δύο, τι έγινε. Όταν το ρώτησα, του λέω γιατί το λες ότι είναι θηβαίος, μου είπε ότι οι θηβαίοι σε κάθε κάθοδο των Περσών πηγαίναν μαζί τους. Και εσύ σαν Μακεδόνας που πήγες με τον Ολυμπιακό σε θεωρεί λέει θηβαίο. Εσένα και τον κύριο Κώστα. Σου εξήγησα κατηδίαν και θέλω να εξηγήσω και τον Μενώτη κάτι, γιατί τον άκουσα προηγουμένως που αναφέρθηκε σε μένα και στον Κώστα. Ναι. Παοξένες δεν πρέπει να γίνουμε ποτέ. Γιατί μεγαλύτερη ξεφθύλα δεν υπάρχει. Το να θέλεις να ψηφίσεις και για να μην ψηφίσεις Ολυμπιακό να σε πιάνει η συγνωρία και να πηγαίνει στην τουαλέτα. Πότε γίνονται αυτά ρε φίλε? Επιηγούμενο, επί Ζαγοράκη, επί όλο τον πρόεδρο σας πλην του Ιβάν του Σαββίδη. Α, μπράβο. Πλην λακεδαιμονίο λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν. Από θες την να άλλη... σου πω εγώ τέτοια δικά σου. Τι σαβαρίδες, τι κοσκοτάδες θες να ανοίξεις το στόμα μου. Τι κοκαλίδες. Τι εγκάλιο και Ολυμπιακός και οι άλλοι δεν πάνε μπιπ 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 γάμο το μπιπ μπιπ σας. Το θέμα είναι ότι εδώ και μερικά χρόνια ήρθαν τα ρούβλια από τη Ρωσία. Ναι. Νομίσατε ότι γίνατε κάποιοι και βγήκε το καβούκι. Λοιπόν,
αυτό το πράγμα η προζάρα μου Λίπερο, δεν πρόκειται να το συγχωρήσει ποτέ, γιατί έχει 44 πρωταθλήματα, έχει δεν ξέρω πόσα κύπελα, όσα έχετε όλοι σας, τα έχω διπλάσει εγώ και δεν έβγαλα μία ανακοίνωση, μία ομάδα, ένα κράτος. Εσείς με το που κάνατε κάτι, νομίζατε ότι κάνατε κάτι και είπατε μια ομάδα, μια απόψη. Περιμένετε, δεν είστε στον Έλα. Έλα, ακούγομαι. Αυτό και το πανό του Βόλου μας έχετε ζαλίσει τον έρωτα. Εσείς, να ολοκληρώσει κάτι το οποίο είπες, θα το συμπληρώσω, ρε φίλε. Εσείς δεν έχετε σύνθημα ότι είστε τα αφεντικά της πόλης? Όχι, πρώτη φορά τα ακούς. Συνέχισε, ακούγεσαι. Τα γραφόμενα μένουν και στο γράψατε. Βράτε, ρε παπά. Και σε μπλουζάκι και σε καπέλα. Λοιπόν, για αυτό το πράγμα ο μεγαλειότατος σας τιμωρίζει. Ναι. Και θα σας δείξει τη βίτα εθνική. Εκτός αν κάνεις αυτό που σου είπα προχθές. Να πάει να πάρεις, επειδή του αρέσουν τα γλυκά και ειδικά τα τρίγωνα προγράμματος, να πάει να πάρεις ένα μεγάλο κουτί, το μεγαλύτερο που υπάρχει, να το γεμίσεις τρίγωνα και να πάτε να ζητήσετε συγγνώμη από τον μεγαλειότατο, μήπως και σας συγχωρήσει και δεν πέσετε βίτα εθνική. Να πέσουμε βίτα εθνική. Αν θα πέσετε επειδή... με χίλια. Θα πέσει, ο ΠΑΟΚ, στη Β' Εθνική. Και να έχεις από κοντά το Δημόπουλο για να σου δώσει τους χάρτες σε ποια χωριά θα πηγαίνετε. Μάλιστα. Για να μην ταλαιπωρηθείτε. Πασχάλη, εμείς ποτέ δεν θα πάμε να παίξουμε ούτε με τον Ευρωκόπη, ούτε με το Κοκκινόχωμα, ούτε με την Κύκλια. Έχει το Δημόπουλο από κοντά, που γιατί ξέρω ότι έχει κρατημένο στους χάρτες. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ σε είπα κάτι. Επειδή έχω δύο γραμμές, ευχαριστώ Πασχάλη. Ναι. Θα σε απαντήσω όσο αφορά το να πέσουμε με μία παραβολή από τους μύθους του Εσώπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάρω τις γραμμές και θα απαντήσω. Παρακαλώ, κύριε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κιτρινό μαύρη Κοπερχάγη, Ανδρέας Αντιπαουκτής. Πω, όλη η Κοπερχάγη η μισή. Κιτρινό μαύρη. Τα τρία τέταρτα. Και όλοι οι άλλοι μαζεμένοι. Έχει Ολυμπιακούς. Ολυμπιακοί. Τι γίνεται ρε Ανδρέα? Λοιπόν, ο Βαρνάβας ήταν επί της Ερμού στο ύψος Αριστοτέλους. Μ' ακούς? Ναι, ακούω. Ο Βαρνάβας ήταν επί της Ερμού στο ύψος της Αριστοτέλους. Ναι. Μπράβο. Έκανε και πιάτσα εκεί, Λευκοπύργο, Ξαρχάκο. Ναι, στη γύρα ήταν εκεί. Στη γύρα, ναι. Το σταθερό τιμή ήταν εκείνο. Είχε κάποιο μαγαζί, γιατί οι φίλοι δεν ξέρουν ποιος ήταν ο Βαρνάβας, είπα δύο κουβέντες. Όχι. Ήταν μπροστά στο περίπτερο, εκεί που είναι η Εθνική Τράπεζα τώρα. Ναι. Στο περίπτερο μπροστά, εκείνο το περίπτερο ήταν το πρώτο που είχε φέρει και αμερικάνικα τσιγάρα. Τα Παλμάρ. Τώρα μιλάω για πριν από 45 χρόνια, 50 χρόνια. Λοιπόν, και ήταν στεχόταν εκεί πέρα και μετά έκανε στη γύρα από Ξαρχάκους και τα λοιπά το καλοκαίρι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Κλωστές πεταλούδα Εκβιέλα δεν υπάρχουν. Όχι, κλωστές πεταλούδα. Εκβιέλα ήταν αλυσίδα Εκβιέλα. Επειδή ήταν αλυσίδα Εκβιέλα, ήταν τα πάντα τα παπουτσάκια που φορούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Ναι. Τρίτον. Και οι μαθήτριες με τις φωλιές τα φορούσαν. Εσύ, άμα είσαι μεγάλος, πόσες φορές έχεις πετάνει λίγο πρόσφυγο, λες για τους άλλους. Καλό. Ωραίο. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Λέγε. Δεν έχεις μόνο γυναίκα Αριανού, έχεις και κοράκλα Αριανού. Αυτό δεν το λένε ρε φίλε, δηλαδή. Να το λες, γιατί δεν είναι να το λες. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Ο Κυρκώστας, ναι. δεν θα πει για τον εγγονό του, θα πει για τον γιο του. Θα πει ζει το Άρης. Πού είναι ο γιος του. Και είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει κανένα και ευχαριστημένο στο μένο ότι... Σωστά. Σωστό κι αυτό. Σωστά. Ο Μενώτη δεν έχει κανένα νηψάκι, κανένα εγγονάκι, κανένα ξάδερφο που να είναι Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Δύσκολα. Έτσι όπως τον κόβω το Μενώτη, δύσκολα. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Υποθέτω εγώ. Άμα είναι να δει και εκείνος να φωνάξει ζήτω για να ισχύουμε σωστά. Πολύ αδυναμία τον κύριο Κώστα τον έχεις ρε φίλε. Έμαθες για τον κύριο Κώστα. Αφού τον αγαπάω, είναι συμπάθειά μου. Έμαθες για τον κύριο Κώστα. Τι?
Κλέφτηκε με μια Αλβανέζα και, και ζουν στο, στο Τεπελένι. Και καλά έκανε. Μαγκιά του. Τον πήρα κανένα δυο φορές τηλέφωνο, μπα δεν απαντάει. Και είναι φαίνεται όλο στο κρεβάτι. Και πολύ χρήμα λέει η Αλβανέζα. Χείρα λαθρό. Λαθρό. Αυτούς που φέρουν λαθρέμπορου. Λαθρέμπορου. Όχι λαθρέμπορου. Ωραία, μια χαρά. Τι, μια χαρά. Αυτοί που περνάνε τα σύνορα τους Αλβανούς. Όχι, διακινητή Αλβανών. Α, μια τους χαρά. Περν, τους περνούσε πες, κάπου πες, έπεσε. Δεν έπρεπε να καμία. Πας και εσύ θα σε τεπελένει. Μα λέει γιατί όχι. Αν περνάω καλά. Τώρα σήμερα ο αγώνας είναι πολύ δύσκολος για σας. Ναι. Γιατί μόνο 6-7 άτομα δεν παίζουν από τη βασική ομάδα. Και είναι γεμάτοι με τα τσικόλα θα παίξουν. Ναι. Και θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Ας βάλει τους καλούς ρε φίλε. Ναι, θα βάλει τα τσικόλια, δεν είναι άμα δεν έχει δίκιο, να του δώσω δύο τον έδωσα, να του δώσω κι άλλους ρε μεγάλε. Σας κυνηγάει ο Κούγιας πάρα πολύ ρε, τι πράγμα είναι αυτό να πούμε. Θέλει να σας κερδίσει, κατάλαβες και δεν παίζει κανένας. Δεν τρέπεσε λιγάκι λόγο. Έγινε χειρότερο τον Ολυμπιακό, έγινε γίνει. Αφού δεν μπορεί να τους δηλώσει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, πότε θα τους δηλώσει. Ναι, λες δεν το ξέρει αυτός. Ναι, είναι ρίξει, θα ρίξει το φαρμάκι του όσους πιάσει. Τι, το ξέρεις καλά. Γι' αυτό, γι' αυτό είμαστε. Τον Αντρέα γι' αυτό τον είμαστε εμείς εδώ. Τον Κοπελχαγίσιο. Κοπελχαγίτη. Όσο αφορά για το Δία. Ναι. Ο Δίας παραμύθι είναι Αυρωσία. Τζέιμσον έπινε. Έλα ρε μεγάλε. από πρώτο χέρι τώρα. Λάζει από καλά. Πρώτο χέρι, ναι, είσαι εκεί θαμόνας. Ναι, ναι. Είσαι θαμόνας του Ολύμπου. Να είσαι καλά, γεια σου αδερφέ. Πάμε στον επόμενο, σιγά σιγά. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Και γρήγορα, γρήγορα, δεν υπάρχει. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να σας πω ένα μύθο του ΕΣΟ. Το ραδιόφωνο σας, άμα σας είναι εύκολο, γιατί κάνει αντίλαλο. Το έχω κλείσει. Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ήταν κάποτε ένας αρετός, πάρα πολύ δυνατός, γερός, καλός. Και είδε μια πολύ ψηλή γονοκορφή, ψηλότερη δεν υπήρχε άλλη, έπρεπε να το δοκιμάσει. Πράγματι, πήρε φόρα μια μέρα. Πέταξε, μπόρεσε τελικά, τα κατάφερε και έφτασε με πολύ δύναμη και λιθάνια πάνω στην κορυφή. Και πέρα λοιπόν, όπως καθόταν και αγνάδε δε τρικύρω, άνε μια έτσι προς τα κάτω, τι να δει, ένα σαλιγκάρι. Γυρίζει ο αιτός, λέει στο σαλιγκάρι, λέει, καλά λέει, εγώ λέει με τόση δύναμη, με τόση φόρα, με τόση μαγιά, τέλος πάντων, ήρθα εδώ πάνω, άνοιξα τις πτερούγες μου κτλ. Λέει, πώς λέει. Ανέβηκες. Λέει το σαλιγκάρι. Εγώ λέει έρποντας και λύθοντας. Τώρα βέβαια ο αετός ναι. Είναι ασπρόμαυρος. Είναι. Το σαλιγκάρι κοκκινό άσπρο. Αυτό για τον φίλο εκείνον που μας μιλούσε λιγάκι στραβά πριν. Τον κύριο Πασχάλη τον Ολυμπιακάρα. Ναι. Έρποντας και λύθοντας. Αλλά δεν θέλουμε. Μάλιστα. Και ήθελα να σας πω κύριε Συρίγο το εξής. Προηγουμένως αναφερόσασταν για τον πρωθυπουργό και τον λέγατε Κούλη. Εντάξει, μπορείτε. Είναι όμως. Δεν αναφερθήκατε το ίδιο για όλους αυτούς οι οποίοι τον εξέλεξαν. Ξέρετε, το ίδιο το κόμμα αυτό ήταν το κόμμα το οποίο είπε ναι σε όλα, έφερε τα μνημόνια, κατέστρεψε την Ελλάδα, είπε ναι στο δημοψήφισμα, μην το ξεχνάτε αυτό, ήταν το μοναδικό κόμμα το οποίο έκανε και συγκεντρώσεις, εντός εισαγωγικών τώρα συγκεντρώσεις, ήταν τριχιοκούχος. Και σποτάκι. Για να πούμε ναι στο δημοψήφισμα. Ήταν αυτό το κόμμα το οποίο. Και μάλιστα αυτός ο πρωθυπουργός που έκφραζε αυτό το κόμμα όταν έλεγε να μην βγουν οι Έλληνες στους δρόμους για το ζήτημα το δικό μας εδώ στην Μακεδονία. Της Μακεδονίας, ναι. Επίσης, αυτό εδώ σημαίνει ότι τι σας βεβαιώνει ότι οποιοδήποτε άλλος, είπατε κανένα δυο ονόματα, δεν συμφωνώ μαζί σας, αλλά τέλος πάντων, τι σας βεβαιώνει ότι οποιοδήποτε άλλος από αυτό το κόμμα θα έκανε διαφορετικά από τον Κούλη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πιστεύω ότι το ψάρι δεν βρωμάει μόνο από το κεφάλι. Όλο το ψάρι βρωμάει. Δηλαδή όλο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όχι ότι και οι άλλοι πάνε πίσω. Κόκκινη κάρτα έχουν φάει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και εννοείται η Νέα Δημοκρατία. Αλλά πιστεύω ότι από όλα αυτά το αντιπαθητικότερο είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτό μόνο κύριε ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Αν και το είχα το η Νέα Δημοκρατία για συμπέτω. Έχει ρε παιδί μια συμπάθεια η Νέα Δημοκρατία τώρα ρε φίλε. Με βάζει με το ΚΙΝΑΛ. Άλλαξε το όνομα, σαν την ΑΕΚ έγινε νέα ΑΕΚ τώρα. Να σας πω για ποιο λόγο. Ναι, ρίζω. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει τις ψήφους αυτών των Ελλήνων οι οποίοι είναι πατριώτες. Των καλύτερων αντινοικοκυρέων. Και τις μετατρέπει στην ουσία σε αντιπατριωτικές.
Αυτό, τίποτε άλλο. Αναλόγως τον αρχηγό που έχεις, φίλε. Ένα όπως ο Καμένος, σε μεγαλύτερο επίπεδο και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σου, Λεβέντη μου, στον καλό να πας. Τι ωραίος που είναι. Ωραία τα είπε. Αυτός είναι δεξιός μέχρι κόκαλο. Και παραπονεμένος σαν για μένα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν του φάνηκε. Εμείς οι νεοδημοκράτες, είμαστε άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή. Είμαστε σαν τους παοξίδες. Δηλαδή, αν ο πρόεδρος μου έκανε αυτά που κάνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τον είχα διώξει. Μπιμπίπ και τα λεφτά σου και τη μαγιά σου και τα πρωταθλήματά σου. Δεν τα θέλω, ρε, έτσι. Εάν είχε ένα Θεοδωρίδη να βγαίνει εφέτος και να μιλάει έτσι όπως μιλάει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ένας Ολυμπιακός ο οποίος ζέχνει όλα αυτά τα χρόνια από αυτά που έχει κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην ελληνική κοινωνία, ένας Ολυμπιακός ο οποίος είναι ραδιούργος, είναι διαπλεκόμενος, χαλάει συνειδήσεις, εγώ και κανένας άλλος, όλα δικά μου είναι. Ήτανε τέτοιος ο πρόεδρος μου, δεν τον ήθελα, ρε, τέταρτος. Μια χαρά έμασα τέταρτη. Άσχημα περνούσαμε. Θα έρχονταν ο Ολυμπιακός τώρα, θα μπαίνανε μέσα, καίγαμε λάστιχα, μπαμπούμ από επέξω τα καπνογόνα, μια χαρά. Είχαμε το γαβά μας. Είναι σοβαρός ο Ιβάν. Έτσι είμαστε και οι νέοι δημοκράτες. Νέα Δημοκρατία, η παλιά ΕΡΕ. Ελληνική Ρίζοσπαστική Ένωση. Είχα Καραμαλή. Καραμαλή, κάτσε καλά. Στους 10 καλύτερους Έλληνες, πάνω από τον Βενιζέλο βγήκε. Καραμαλέας, τεράστιος. Ευάγγελο Αβέροφτο Σίτσα. Βουνό. Ευάγγελος Αβέροφτο. Τζανί Τζανετάκη. Παπαλιγούρα. Παναγή Παπαλιγούρα. Είχα το Μάρτι εδώ, υπουργάρα. Με αυτούς εγώ μεγάλωσα. Αυτή την Νέα Δημοκρατία αγάπησα και μου βγήκε τώρα ο Κυριάκος, η Ντόρα και ο Αβγιανάκης. Ε, τι να κάνω και πού να πάω, μου λες. Πού να πάω στο Κινάλ. Δεν μπορώ να τους βλέπω, ρε φίλε. Α, πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει Κινάλ για μένα, δεν υπάρχει. Ναι, ΑΕΚ, ρε. Ναι, ΑΕΚ. 2014. Ξεφτιλίζουν το Πασόκ. 14. Ναι, ο Κυρκώστας. Ντρέπεται να πει ότι είναι ΑΕΚ. Πες τώρα, Κυρκώστα, είμαι ναι, ΑΕΚ. Μη λες, ο φιλάδρος, ναι ΑΕΚ, δεν είναι ντροπή. Είσαι ναι ΑΕΚ. Μια καινούργια ομάδα. Παλιά πέθανε. Θεός χωρέστη να. Να πάρουμε τα άλλα τα τηλέφωνα, ορίστε. Καλημέρα. Καλώς την κυρία. Τι μου κάνεις. Καλά χρυσό μου, τι κάνεις. Το ραδιόφωνο σας. Το παλικάρι αυτό, μπράβο. Ποιος, ο... Εγώ θέλω να πω κάτι, βρε Γιωργάκη, δεν θα σε έπαιρνα, αλλά στεναχωριέμαι. Γιατί χρυσό μου. Το ραδιοφωνάκι σας, λίγο κυρία, αν μπορείτε. Το ραδιοφωνάκι σας. Ναι, εμείς οι μεγάλοι που ακούμε αυτά που λένε και φανατιζόμαστε. Οι μεγάλοι. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, μωρό μου. Στο γραφείο. Το ραδιόφωνο, όχι το γραφείο. Χαμηλώνει το γραφείο. Γιώργο. Ναι. Είσαι μεγάλη, γιατί από ό,τι ακούω οι περισσότεροι είμαστε μεγάλοι, μην κρυβόμαστε τώρα. Είστε. Έπρεπε να ηρεμούμε την κατάσταση, να πάρουμε τα παιδιά και τον μεν και τον δε, να ηρεμήσουμε, να έρθουν κάποια μέρα σύνες σε 5-10 χρόνια, να έρθουν μαζί να βλέπουν τους αγώνες, όπως τους βλέπαμε εμείς, θυμάσαι. Και είμαστε τώρα εμείς οι μεγάλοι και να βρίζει ο ένας και βράζει, τι δηλαδή βγάζουμε με αυτό. Είναι... Για πες μου, βρε Γιωργάκη. Ο Κυρκώστας με τον Πασκάλη, αυτοί οι δύο είναι οι διακινητές οργής. Τώρα να το πάρουμε και λίγο στα αστεία, γιατί μην το πάρουμε σοβαρό, γιατί όλοι έχουμε μυαλό και όλοι είμαστε μορφωμένοι και όλοι τα χιλιαδιό. Και να ηρεμήσουμε λιγάκι, να κάνουμε μια κερκίδα με 300 αριανούς, με 300 υποοξίδες στον Άρη, να αρχίσουμε να αλλάξουμε όπως ήμασταν εμείς, θυμάσαι πως ήμασταν. Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος για τέτοια. Ίσως μετά από λίγα χρόνια να χαλαρώσει η κατάσταση. Δεν είμαστε μπορεί έτοιμοι. Μεγάλης ηλικίας όπως είμαστε και εσύ και εγώ και όλοι. Εσύ, να βρίζουμε και να κάνουμε. Μας βάζεις την ίδια ρέφη, η ίδια ηλικία. Εσύ όχι, εσύ εγώ είσαι. Είμαι παιδάκι, ρε. Τώρα μην πω και άμα σου πω ότι πήγα προχθές στον κινηματογράφο και επειδή ήταν ακατάλληλο το έργο μου, ζητήσαν ταυτότητα. Πιστεύω. Μου λέει είσαι 17, του λέω 19 είμαι. Λέει, δεν σε πιστεύω ταυτότητα. Λίγο ας ηρεμήσουν, βρε παιδί μου, να ηρεμήσουμε λιγάκι. Λίγο να ηρεμήσουν. Τώρα θες 300 αριανούς μες στην Τούμπα. Τι να τους κάνεις, ρε παιδί μου. Τόσους πω
οξείδες του Τεφαλιλάου μετά. Δεν θέλω! Μα κοίταξε, τους έχουν εκνευρίσει πιο πολύ να βρίζουν και να κάνουν με αυτά που, που μιλάνε, βρε Γιώργο μου. Δεν πιστεύω να είναι τα παιδιά όλα έτσι. Όχι, το 5% είναι αυτή ρε, η αντιυπαοξείδες. Δηλαδή, τόσο φανατισμό ούτε τότε με εμάς, βρε Γιώργο. Τι πράγμα είναι αυτό δηλαδή, εγώ λυπάμαι. Θέλω να το δω αυτό το πράγμα μέσα στο Χαριλάου και με στην Τούμπα, Γιώργο. Σου μιλάω ειλικρινά. Εσύ δεν θέλεις να το δεις. Όχι 3.000. Θέλω 5.000. Όχι 300 άτομα. 5.000. Δώσε μου το γλυκά, πέταλο, ωραία, σου να... δώσω ένα πέταλο. Ακριβώς. Να μιλήσουν τα παιδιά, να βγαίνουμε τώρα μεγάλοι άνθρωποι και μπύρι μπύρι μπαραμπούρα μπαραμπούρα. Όχι βρε παιδιά, για όνομα Θεού. Ας το πάρει άλλες 48 χρόνια τα κύπελα και τα πρωταθλήματα. Τα έχουμε πληρώσει εμείς με αίμα αυτά. Με αίμα. Κι άμα βγει κανένας άνθρωπος σοβαρός όπως είναι ο Δημόπουλος του Δημήτρης, ο οποίος είναι, είναι πιο μικρός από εμάς, αλλά είναι το δικό μας το μυαλό. Αλεβεντόπαδο, τον έχω γνωρίσει. Ασπέδαρος. Κι άμα κάτσει και πει αυτά που λέμε εμείς, τον επιτίδονται. Τον επιτίδονται τον άνθρωπο. Σου λέει, είσαι, ξέρω εγώ. Μας χαλάς τη μανέστρα. Ναι. Και βρίσιμο και εσείς δεν είστε τίποτε και εσείς είστε εκείνο και εσείς είστε το άλλο. Τι να κάνουμε, να μας συγχωρέσει ο Θεός που ήρθε αυτός ο Άγιος ο άνθρωπος. Ας είναι καλά. Δεν είμαστε τίποτε. Και πολλά είμαστε, όχι τίποτε δεν είμαστε. Και πολλά είμαστε. Σε παρακαλώ, δηλαδή ειλικρινά στεναχωριέμαι, ξέρεις, ε. Θα ήθελα να γίνει κάτι που να κάνει ένα μπαμ. Να μας πάρουν οι εφημερίδες, τα κανάλια, να το... Δεν μπορούμε, βρε, αλλά αφού βγαίνουμε εμείς οι μεγάλοι και βρίζουμε και άντε βρε και άντε βρε, εδώ τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να πάμε στη Λάρισα. Άλλες φορές τέτοιο καιρό ήμασταν στην πλατεία εκεί πέρα, στα Κοντοσούβλια και στα Κοκορέτσια. Θυμάσαι, Ρέφη. Ήμασταν από βγάζαμε. Από βραδείς, ναι, μέναμε στο. Πού έμενα να δεις, στο Ξενία. Ξενία, εκεί έμενα. Έπαιρνα καμιά παράνομη να με δει η γυναίκα μου και πηγαίναμε στο γήπεδο. Δεν την έπαιρνα. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, μην το πειράζεις το κορίτσι. Άντε, είπες και κακά λόγια πριν. Άντε. Τι είπα, μωρέ, τη λατρεύω εγώ την μπουμπού μου. Την έχω 40 χρόνια, είπες. Την είπες ότι την έχει 40 χρόνια. Τι, μη σου πω παραπάνω. Έτσι ήμασταν κι εμείς. Από κοντά αυτά θα τα πούμε. Έγινε. Α σταματήσουνε μωρέ να βρίζουνε, σας παρακαλώ δηλαδή. Γεια σου, Ζούλα μου, γεια σου, κουκλάρα μου. Χαιρετισμούς εκεί τον κύριο Βασίλη που μαθαίνω αυτό τον αρχιπαπά. Αυτό να δεις τι παπάς είναι. Αυτός είναι ο πιο κρυφός αντιπαοξής και από τους δύο. Οι άλλοι εκδηλώνονται. Ο ένας είναι αγαθός, ο Πασχάλης. Ναι. Είναι έξω, ρε παιδί μου, θα τα πει όλα και όταν θα έρθει η ώρα κοπανίστε με. Εγώ έτσι είμαι. Ο άλλος είναι δηλητήριο. Ναι. Ο Κώστας πίσω από τη μάσκα του ΑΕΞΗ βγάζει το δηλητήριό του και ο άλλος είναι ο λεγόμενος μουλοχτός. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας, μακούλι μου. Είπα δεν θα ξαναπάρω, μόνο δεν θα έρχεται το κορίτσι μας. Θα παίρνω, αλλά τι να κάνω, με βγάζεις ώρες έξω από τα ρούχα μου. Τι είπα πάλι, λέω, άντε να πάρω. Θα στο πω σε λίγο. Άντε, πες το. Καταρχήν λέγονται υποκινητές της βίας, όχι διακινητές. Υποκινητές λοιπόν. Είπες υποκινητές. Καλά είπα, έλα μίλα σε τρεις ώρες να δούμε, θα κάνεις κανένα λάθος. Παπά, παπά, υποκινητής, ωραία. Παπά, σαν τον παπά στα βάτα, έτσι λένε οι Αθηναίοι, δεν λένε την βατσινιά. Έχω πέξει σαν παπά στα βάτα και πήγε λέει αλλού ο παπάς και αλλού ταράσα. Μπλέχτηκε μέσα στις βατσινιές, καταλαβες. Ναι, ναι. Με τα βάτα ο παπάς. Μ' αρέσουν και αυτά. Και τα ράσα, έτσι λένε οι Αθηναίοι. Έχω μπλέξει λες σαν τον παπά στα βάτα. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Ο Ανδρέας από την Κοπεχάγη είναι ανιψιός του θείου του Μιχάλη του Σπανού. Το έχω πει κι άλλη φορά. Ναι. Ερχόταν με την τάφη. Με την τάφη φόρτωνα από σένα από το συσκευαστήριο για το Μόναχο και για το Βασιλικό. Μάλιστα. Είναι ανιψός του, είναι μάγειρα σεφ στην Κοπεχάγη ο Ανδρέας. Ναι. Είναι της αδερφής του παιδί. Είναι, είναι πολύ καλός μου φίλος. Ναι, είναι και αντιπαοξής, αλλά δεν πειράζει. Δεν, τι με νοιάζει, όταν καθόμαστε μαζί. Όταν καθόμαστε μαζί, βάζουμε ένα Τζέιμσον στη μέση και το σακατεύουμε και μιλάμε για τα θέματά μας. Ούτε για ΠΑΟΚ, ούτε για Άρη. Ποτέ. Τι να μιλήσω με τον Έλληνα. Του καρδού καλύτερο είναι. Μπάσε περιπτώσει, λοιπόν. Καρδού, ναι. Εντάξει. Καλό είναι, δηλαδή είμαι μία Δήμητρη Φιλιππινέζα και μου φέρνεις και μία Δήμητρη από το Σουρεάμ, τι να σου πω, δεν κάνει.
Φιλιππινέζοι είναι ένα μισό μέτρο, καμιά από εκεί. Είπα εγώ ρε παιδί μου, βάλε μια άλλη εσύ. Και τι θέλουμε τις ψηλές. Δανέζα, Δανέζα θα μας φέρει ο Ανδρέας. Κρυόκολες είναι αυτά, αγκούρια είναι ρε, οι ψηλές αυτές. Δανέζες, άμα τις δεις από τα αυτά, από τα ποδήλατα εκεί έχουν κάτι αυτά να πούμε. Ρε οι κοντές είναι για κρεβάτι, οι ψηλές είναι για παρέλαση ρε. Εντάξει, τώρα άκου να... Έμαθες και από γυναίκες τώρα, σου είπα εγώ καμιά φορά πως θα αλλάξεις, πως θα βάλεις αλυσίδες στην ταλίκα. Δεν έχω βάλει καμιά φορά ρε, βάζω καλά λάξη, δεν ξέρω, άσε. Παγώσουν τα χέρια μου. Λοιπόν, ας είχαμε καμιά και ας ήταν όπως ήθελε μωρέ, δεν πειράζει. Έλα. Όμορφη να ήταν μόνο. Ναι. Ήθελα να σου πω. Πες το. Ρε Γιώργο, να σε θέλω, έτσι έχω μια περιέργεια. Επειδή σ' ακούω, μιλάς για την αρχαία Ελλάδα, πολύ ξέρεις αρχαία, δηλαδή έχω πολύ καιρό τώρα, χρόνια που σ' ακούω. Και ξέρεις για την αρχαία Ελλάδα, τα ξέρεις πολλά πράγματα. Εντάξει, είμαι ερευνητής. Δεν σπούδασα ρε παιδί μου, δεν ξέρω γράμματα. Από αυτά που ακούω από σένα και από άλλους, τι κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες που ήταν παλικάρια, πολεμισταράδες, έτσι αλλιώς τον Ατάλο, τους προδότες που τους καθαρίζαν όλους, ξέρω εγώ. Θέλω να πω, ένας άνθρωπος που ξέρει σαν και σένα τόσα πολλά για την αρχαία Ελλάδα, πώς είναι δυνατόν να μιλάει για κόμματα και να λέει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ, συνασπισμό. Αυτοί ρε φίλε δεν είναι κόμματα. Αυτοί είναι υπάλληλοι των Βρυξελών και κάποιας άλλης χώρας, η οποία είναι και η καταγωγή τους από εκεί, έτσι. Βλέπε Τζέφρι Παπανδρέου, βλέπε τη γυναίκα του Μητσοτάκη, βλέπε πολλά. Η μαμά του Παπανδρέου που ήταν, η Μινέικο. Λοιπόν, αυτοί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπάλληλοι και υπογράφουν την παράδοση της χώρας. Αυτό το πράγμα κάνουν και εμείς στη Βουλή, δεν κάνουν κάτι άλλο. Λοιπόν, μας λες για τον Παπαλιγούρα, για τη Νέα Δημοκρατία του Παπαλιγούρα και του Καραμάλι, οι οποίοι είπαν η Κύπρος λέει κοίτεται μακράν. Και μετά κατηγοράγαν τον Παπαδόπουλο ότι την πούλησε την Κύπρο. Έτσι κάνουν φυσικά αυτοί οι δημοκράτες. Και θέλω να ρωτήσω, οι αρχαίοι Έλληνες, αν τώρα βγαίναν κανένα 100.000 έτσι ανασθενόταν και ερχόταν στην Ελλάδα από εμάς που ψηφάμε το μνημόνιο, που λες εσύ ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Έχεις διαβάσει, λέει, το μνημόνιο καμιά φορά? Έχεις διαβάσει ότι λέει ότι πρέπει να παντρεύεσαι με άντρα, ο άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα? Και να τρως από τα λίτ, που ο μοναδικός που τρώει από τα λίτ και ζει είναι μόνο Αλβανός. Και τα σκυλιά πεθαίνουν. Λοιπόν, έχεις διαβάσει ποτέ? Και μας λες για τη Νέα Δημοκρατία, για το Πασόκ, υπάρχουν Έλληνες που ψηφάνε τέτοια κόμματα? Εάν ερχόταν οι αρχαίοι Έλληνες θα μας φάζαν όλους εδώ πέρα. Για εσχάτη προδοσία. Αυτό το πράγμα κάνουμε. Παραδίδουμε τη χώρα μας με αυτά, εδώ πέρα τα... Να μην πω, για να μην με κόψεις. Πάρε πίσω αυτό, πάρε πίσω αυτό που είπες για τους Αλβανούς. Το παίρνω πίσω. Έτσι. Αλλά δεν είναι φίλοι μας. Δεν είναι φίλοι μας. Πώς δεν είναι ρε. Πώς δεν είναι ρε. Πώς δεν είναι οι άνθρωποι. Εγώ έχω μείνει στον Πεντάλοφο στα Χιόνια. Ναι. Έχω μείνει και ήξερες από τα πορτοκάλια ο Κεζίδης έμεινε στα Χιόνια και πηγαίναμε να κάνουμε την ανάγκη μας και βλέπαμε πεθαμένους κόκαλα από 40 που πολεμάγαν και εμάς μας τους έφερε ο Σαμαράς και μας έλεγε ότι είναι αδέρφια μας. Ο Σαμαράς που θα έκλεινε το Πασόκ μέσα στη φυλακή επειδή ψήφισε μνημόνιο. Τι λέτε ρε παιδιά, σε ποιον τα λέτε αυτά? Ποιοι είναι φίλοι μας? Είδες όταν παίζει η Εθνική Ελλάδος με Εθνική Αλβανία. Καλά ρε, στον πόλεμο τι δουλειά έχουν οι Αλβανοί ρε, οι άνθρωποι. Στον πόλεμο το 40 δεν πολεμήσαν μαζί μας, δεν ήταν με τους Ιταλούς μαζί? Εντάξει, ήταν με τους Ιταλούς τώρα. Πάνε να δεις όταν παίζει η Εθνική Ελλάδος με Εθνική Αλβανία. Εντάξει ρε παιδί μου, έχει τώρα με τους Αλβανούς. Άντε, γεια σου Μακούλη, έχουμε άλλη γραμμή. Έχουμε γραμμή, ορίστε. Έχω άλλη αντίληψη για τους Αλβανούς και δεν θέλω να είμαι επιθετικά με τους γείτονες. Όλοι ελληνικά μιλάνε, ρε. Άμα θα πας στα Τύρανα, ακούσεις, βάλε αυτά, ξέρω εγώ, ελληνικά παντού. Μπινελίκια. Μπινελίκια μεταξύ τους. Βρίζονται, κάνουν, δείχνουν και μην ξεχνάμε κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν 80 χρόνια ένα κατοστός που τους έκανε θεριά. Το Χότζα. Το Χότζα. Κάνανε ένα χρόνο να φάνε ένα σάντουιτς και με κρέας, δηλαδή την πληρώσανε χοντρά οι άνθρωποι. Ήρθαν εδώ πέρα σαν τα θηρία που βγήκανε από το κλουβί και τρέχανε. Έτσι, πολύ σωστά. Ηρεμήσανε, χαλαρώσανε, δουλέψανε. Μπήκανε στις παρέες μας, μπήκανε στις πολυκατοικίες μας. Είναι νοικοκυρέοι, δουλεύουνε. Και δεν έχω δει Αλβανό να ζητάει ένα τσιγάρο ποτέ, Μακούλη. Ποτέ! Θέλεις να σου πω πόσοι Έλληνες είναι στη Ζητιανιά? Γιατί όλες τις δουλειές που δεν κάνουν οι Έλληνες. Τι κάνουν οι Αλβανοί. Τα μπράβο, οι άνθρωποι. Χωρίς να είναι αυτό πάντα προσβλητικό. 100%. Έτσι. 100%. Αλλά τις βαριές δουλειές τις κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Και αν δεν δουλέψανε στην Ελλάδα. Γιατί, και ακόμα.
Εγώ ήμουν το καλοκαίρι ήμουν στην Κατερίνη, εκεί στον Κυρκώστα. Και σε ένα καφέ. Δεν βρήκες και εσύ μια πόλη να πας, πήγες στον Κυρκώστα. Ο Κυρκώστας πρέπει παλιά. Παλιά στις πόλεις ήταν στην Αθήνα αυτός ο νόμος. Ήταν ο λεγόμενος εξωστρακισμός. Δηλαδή τους επικίνδυνους που κάνανε μια ψηφοφορία. Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος? Μια φορά στα 4 χρόνια. Μια φορά στα καμιά δεκαριά τους στέλναν αδιάβαστους. Δηλαδή θα γίνει ένα δημοψήφισμα στη αυτή. Το στείλουν κατευθείαν στα κόκκινα νερά, δίπλα στο. Ξέρεις που είναι τα κόκκινα ξέρω, νερά. Ξέρω, έχω πάει. Εκεί στο Παντελεήμονα έχω πάει. Κάτω. Έχω πάει. Εκεί το στείλουν. Οι Κατερινιώτες που είναι φιλοπάουξοι. Ο μόνος δήμαρχος που έκανε δηλώσεις υπέρ του πάου για αυτά που γίνονται είναι ο δήμαρχος Κατερίνης. Και χθες έγινε διαδήλωση και πορεία από τα ΠΑΟ και της Κατερίνης. Υψώθηκε πανό, υπάρχει φωτογραφίες. Οπότε, το αγκάθι στην Κατερίνη είναι ο Κυρκώστας. Στείλτε το, στα κόκκινα νερά. Στα κόκκινα νερά. Κάνουμε έναν έρανο όλοι μαζί, πόσο κάνουν εδώ πέρα τα περιουσιακά σου στοιχεία, πάρτα και φύγεις. Ναι. Στα κόκκινα νερά, τον κύριο Κώστα, μη μου τον πάρεις. Αν δεν μιλήσω μαζί του, τρελαίνομαι. Δεν μπορείτε. Ψυχούλα. Ο ένας για τον άλλον. Είστε. Έχουμε καμιά γραμμή. Έχουμε άλλη μια γραμμούλα. Να την πάρουμε και να πάμε στο διάλειμμα. Να πάμε στο διάλειμμα, να επιστρέψουμε για το τελευταίο μας μισάρο. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κοπέλια. Μπρε, καλώς στο Γιάνναρο. Τι κάνετε, κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Εκεί να κυνηγάς εσύ τον κύριο Κώστα. Άμα σε πάρει από πίσω, φωνάζει πάλι. Α, δούμε παγκριτής. Χριστάκη, του χρόνου είσαι έτοιμο για χειροτονία. Γιατί και. Με τον παπά που έχει κάτσει, δεν είσαι εσύ παπά του χρόνου. Προς το παρόν είμαι διάκος, κύριε Γιάννη, δεν έχω χειροτονηθεί επίσημα. Τώρα είσαι διάκος, περνά τα τεστ. Ναι, τεστ που λένε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω να κάνω μία πρόταση συμφιλίωσης. Ακούς το εγώ. Ναι, ναι, ακούω, Γιάννο. Λέω να γίνει κατευθείαν ο τελικός, να μην γίνει καθόλου ημιτελική. Και θα είναι μία πρόταση συμφιλίωσης. Να παίξει η μεικτή ΠΑΟ ΚΑΡΙ με μεικτή Ολυμπιακού ΑΕΚ. Η πάνω και κάτω και ό,τι γίνει. Λες να κάνουμε τέτοιο. Ωραία συμφιλίωση θα ήταν, φίλε. Δεν θέλω να κάνω μια πρόταση επί της προτάσεως. Ναι, για πες. ΑΕΚ Ολυμπιακός και Άρης επάνω μου. Κάντε μια ομάδα, ορίστε. Άρης. Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα τι λες. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Άρης μαζί και εγώ μόνος μου. Να βάλω τους καλύτερους παίκτες ο καθένας. Τώρα είπαμε να γίνει μια. Δεν θέλω ρε συμφιλίωση με τους Αριανούς. Από μακριά και αγαπημένοι θέλω. Δεν τους μισώ. Αλλά δεν τους αγαπάω. Που σου δίνω την ευκαιρία να τους εκθέσεις. Δεν θέλω τίποτα. Ούτε να τους εκθέσω ούτε να με εκθέσω. Θέλω να φέρε δύο καλούς αμυντικούς. Αυτοί θα είναι με τον Ολυμπιακό. Ας είναι. Θα δούνε και θα τις εκθέσεις, Ιρλάκα. Ας είναι. Θα είσαι πάλι καβάλα άλογο. Λες. Έχασα γιατί με προδώσατε. Σατανικός ο κριτικός. Ναι, σατανικός. Σατανικός. Ακούς και άμα χάσουμε δεν παίξαν καλά οι Αριανοί. Ναι, έτσι μου λέγει και ένας προφεσοράριο που είχα πάρει στη... Πού? Κάτω εκεί του Γεωργίου. Α. Εσείς λέει, ο κριτικός δεν αβγεί να μας πει, λέει, πως τρώτε λέει από τον ΠΑΟΚ και ξαναχάνετε από τον ΠΑΟΚ. Του λέω πως χάνατε εσείς, να πούμε, μέσα στο Λεβαδιακό τότε στο 15ο λεπτό 3-0 για να πέσει όφη στη Β' Εθνική. Καλά τον είπατε κύριε. Καλά τον είπατε κύριε Γιάννη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Γεια σου Γιαννάκη μου, φιλιά στην Κρήτη. Γεια σου. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε Λίμπερο 107,4. Ένας απλός παρατηρητής μέχρι και τις 3 και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συναντήσουμε τον Στέργιο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι καθοδόν, αν δεν κάνω λάθος, για την πόλη που θέλει να κάνει γαμπρό τον Αμπ Ουάρντα. Στέργιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις? Φτάσαμε σχεδόν. Μία στάση να πάρουμε τα απαραίτητα, γιατί νομίζω ότι τα κυλικεία δεν δουλεύανε πέρσι στο LFC Arena. Γενικότερα είναι. Τουλάχιστον πέρσι ήταν μια εικόνα έτσι. Εγκαταλελειμμένου κτηρίου, αν το πούμε έτσι. Οπότε ναι, να πάρουμε τα βασικά, κάνε καφέ, κάνε νερό, έτσι, για να μην τρέχουμε μετά. Ηρεμία γενικότερα, δεν ήταν με φίλους από πολλούς. Ελάχιστο έτσι αυτοκίνητα με την αρχή της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει και στο δρόμο έτσι ένα, ας το πούμε, μπλόκο που ελέγχονται τα αυτοκίνητα που είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο θέμα.
θα υπάρξουν σίγουρα μεμονωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ, θα πάρουν εισιτήριο και θα δουν το παιχνίδι και να δούμε πώς θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πάρει τους 3 βαθμούς που είναι πολύ σημαντικοί στην οικονομία της κουβέντας και στην εξίσωση, να πάει ο ΠΑΟΚ επικεφαλής στη βαθμολογία στην έξτρα περίοδο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον 2, λογικά ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον Πανιόνιο, στο Καραϊσκάκι. Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει όπως και δίποτε, με κάθε τρόπο, μακάρι να γίνει εύκολα, αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει να πάρει τους 3 βαθμούς. Θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι αν ο ΠΑΟΚ πάει ομιγέννητο στο ντέρμπι στο μείον 4 ή στο μείον 5 τον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνει ο καθένας, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση. Για βαθμολογικούς κυρίως λόγους, αλλά και για ψυχολογικούς, είναι αλλιώς να περιμένεις τον Ολυμπιακό και να είναι στο χέρι σου να τον προσπεράσεις και αλλιώς να πρέπει να μειώσεις την ψαλίδα από το μείον 5 στο μείον 2 ή από το μείον 4 στο μείον 1. Στεριό, να σου κάνω μια εμπορική συμφωνία που σε συμφέρει. Εμπορική. Εμπορική, ρε φίλε. Όταν κάνεις εμπορική συμφωνία και το συμφέρει τον άλλον, σημαίνει ότι συμφέρει και σένα. Οπότε, όταν θα σηκωθούμε από το τραπέζι, θα είμαστε και οι δύο ευχαριστημένοι. Ναι. Δεν υπάρχει καλύτερη συμφωνία από την εμπορική συμφωνία που συμφέρει τον άλλον. Ωραία. Γιατί ότι πρώτα κοιτάς το δικό σου. Πρώτα κοιτάς το δικό σου συμφέρον. Έτσι. Και μετά του δίνεις και αυτό να φάει. Έτσι. Έτσι δε, αλλιώς είσαι φατάολα, είσαι μαρινάκης. Πολύ πρόλογος, Γιώργο, πολύ πρόλογος. Λοιπόν, πάμε στην πρόταση. Ωραία, ωραία. Πάρε μου το μάτς σήμερα και ας το άλλο το μάτς σε μένα. Άστρους βρε, τους ξέρω βρε, 25 χρόνια δεν πήραν βαθμό. Χέστες είναι, με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, είναι και μεσημέρι. Από τώρα τρέμουνε. Πήραν κάποιους βαθμούς, Γιώργο, πήραν κάποιους βαθμούς. Εντάξει, πήρανε την δεκαετία του Κόκαλη με σφαγές και εσύ έπαιζες με το Κοντεχρίστο, το Βελί, το Ζαφυρίου και τους ξέρω εγώ. Τώρα έχεις ομαδάρα, έχεις μια τουμπάρα που θα καίγεται. Είναι λίγη. Τελευταία νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ μέσα έξω, η χάρτινη με τον ηθοποιό Όσκαρ Γκαρσία. Μα γι' αυτό σου λέω, και τρέμανε, 5 θα τρώγανε εκείνη τη μέρα. Άσε, έχω εγώ ομάδα και αφοβηθεί τον Ολυμπιακό. Κοίταξε, μας περιμένει δύσκολη και απαιτητική εβδομάδα. Νομίζω θα έχουμε αρκετά επεισόδια μέχρι να φτάσουμε την Κυριακή. Ας δούμε σήμερα πόσο πάω να καταφέρει να πάρει. Πάμε το στο διπλό. Σημερινό λοιπόν, πάρε το μάτς το οποίο σου ανέθεσα να μου το πάρεις. Και ας το τάδω σε μένα. Στην αποδεκατισμένη Λάρισα, αλλά δεν μου λέει κάτι αυτό. Είναι και η επιλογή της Λάρισας να μην παίξει με τόσους πολλούς παίκτες. Και ο ΠΑΟΚ έχει ελλείψεις, αλλά εντάξει, υπάρχει το βάθος στον πάγκο να έρθει σήμερα το διπλό. Εντάξει, είναι σημαντική η απουσία του Μίσιτς, πάρα πολύ σημαντική. Του Μπίζεσβαρ όχι και τόσο, δεν μου λέει κάτι. Αφού υπάρχει και ο Πέλκας που λογικά θα πάρει θέση στο παιχνίδι. Είναι εκτός ο Κρέσπο, είναι εκτός ο Ζαμπά, είναι και ο Βέρμπλουμ που είναι κανονικά στις προπονήσεις. Τι γίνεται, αυτός ο Βέρμπλουμ άρχισε και γίνεται. Τίποτα, εδώ και καιρό είναι κανονικά στις προπονήσεις. Μπράβο. Δεν έχει κάποιο θέμα, βγάζει το πρόγραμμα, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μπει σε δράση. Έχει να παίξει ο Σουηδός 14 μήνες, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Το καλό είναι ότι προπονείται κανονικά, έχει βρει το κέφι του, συμμετέχει στις προπονήσεις, τα διπλά τα οικογενειακά, μακάρι. Όταν επιστρέψουμε το καλό, να είναι γερός, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ ένα ακόμα πρόσφυγμα. Καλή αποθεραπεία και κάτι το οποίο ήθελα... Εντάξει, έχει αργήσει πολύ, Γιώργο. Πάνω που πήγε να γυρίσει το καλοκαίρι, έπαθε νέο τραυματισμό και ξανά πάλι αποθεραπεία και ξανά μέσα, είναι ιστορία. Πολύ άτιμος είναι αυτός ο τραυματισμός που είχε το παιδί. Εντάξει, αυτό. Είναι, πολύ... Ναι, και δεν είναι και 19 χρονών ο Μπέρμπλουμ. Θυμάμαι μια τέτοια περίπτωση που μας είχε συγκλονίσει όλους. Υπήρχε ένας παίκτης στον ΠΑΟΚ, Κολομπούρδας λεγόταν. Ένας σέντερμπακ. Βέβαια, ο Νίκος. Ο Νίκος. Α, εξαιρετικό παιδί. Έκανε 5 συνεχόμενες εγχειρήσεις εκείνο το σημείο. Και μετά σαν πήγε λίγο, δεν μπόρεσε να επανέλθει και σταμάτησε ο ποδόσφαιρο. Ο Νίκος πάνω που χτύπησε την πόρτα της Εθνικής, γιατί όντως ήταν σε πολύ καλό φεγγάρι, είχε αυτούς τους τραυματισμούς. Τουλάχιστον βρήκε τη γη της επαγγελίας στην Σαουδική Αραβία. Πλέον, για όσους δεν το ξέρουν, ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής, έτσι και στα Εμιράτα, Under 19. Μακάρι, Νίκος Κολομπούρδας. Τον έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και καλώς, γιατί πραγματικά... Πολύ άτυχος, καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί και πολύ καλός επαγγελματίας. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να τον είχε κρατήσει στις ακαδημίες, αλλά εντάξει,
οι φιλοδοξίες του Κολομπούρδα και καλώς έφυγε τον ΠΑΟΚ. Άστο το παιδί να πάρει καμιά χεριά. Και οικονομικά έχει πάρει ανάσες και χτίζει το όνομά του και πραγματικά εντάξει γενικώς εκεί στην Σαουδική Αραβία τον έχουν σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Τέλος πάντων, πάμε στα θέματα. Ξαναλέω, οι αποστολές είναι γνωστές, έχει ενδιαφέρον η ενδεκάδα. Δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη, παιδιά, να δούμε τον Μιχάη του Μιχαηλίδη δίπλα στον Ίγκασον. Σε πρώτη αυτή ξεκινάς πάντα από τον τερματοφύλακα και μετά πας στο δεξί μπακ. Κοίταξε, τερματοφύλακας εκ των πραγμάτων έχει πλεονέκτημα ο Ζίφκοβιτς όπως διαχειρίζεται την κατάσταση ο Φερέιρα. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι 51% να δούμε τον Ζίφκοβιτς. Εγώ θα έβαζα Πασχαλάκη ξεκάθαρα και δεν χρειάζεται ούτε αυτοπολή ανάλυση. Νομίζω είναι σε καλύτερο φεγγάρι από τον Ζίφκοβιτς. Αλλά βάσει το πώς έχει διαχειριστεί ο Φερέιρα πρωτάθλημα και κύπελο, κύπελο παίζει ο Πασχαλάκης, πρωτάθλημα παίζει ο Ζίφκοβιτς. Α, το κάνουμε αυτό. Οπότε... παίζει ο άλλος τέτοιο στο κύπελο. Εκ των πραγμάτων έχει λίγο τις 100 πιθανότητες παραπάνω ο Ζίφκοβιτς. Ο Μάτος θα είναι στα δεξιά. Μάτος στα δεξιά λοιπόν. Ο Γιαννούλης θα είναι στα αριστερά. Ο Ίγκασον. Κάτσε ρε λίγο να τα πέφτει. Ναι, μας κλείσεις ναι, ναι. Κατευθείαν τέρας. Το Βιερίνια με Μάτος δεξιά διαχειρίζεται πάρα πολύ ωραία την κατάσταση. Θα χρειαστούν, έχουμε 10 αγώνες play-offs που θα είναι Τετάρτη Κυριακή ντέρπι συνεχόμενα. 3 αγώνες ακόμα πρωταθλήματος 13 και 2 το λιγότερο κύπελο 15 και ένας ο τελικός 16. 16 αγώνες λοιπόν συνεχόμενους με Μάτος και Αντζελίνο δεξιά, έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Πάμε στα center back. Νομίζω ένας είναι ο Ίγκασον. Και ξαναλέω, δεν θα μου κάνει έκπληξη αν αντί του Βαρέλα δούμε ή τον Μιχαηλίδη ή τον Μιχάη. Ποιο θα βάζεις από... σε στέριο, Μιχαηλίδη ή Μιχάη? Δεν ξέρω Γιώργο, αυτό το ξέρω Φερέρα. Και οι δύο είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά δεν ξέρω το πόσο έτοιμοι είναι να παίξουν ένα 90 λεπτό. Που λογικά θα είναι απαιτητικό. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια δεν χάνει στη Λάρισα βέβαια και έχει να χάσει από το 2010 από την ΑΕΛ, αλλά δύο χρόνια δεν μπορεί να ξεφύγει από την ισοπαλία. Όποιος είναι πιο έτοιμος ψυχικά έτσι και από πλευράς ετοιμότητας, γιατί αγωνιστικά νομίζω και οι δύο είναι καλοί στόπερ, θα προτιμηθεί, εάν προτιμηθεί, μπορεί να δούμε κάλλιστα τον Βαρέλα, αλλά επειδή προέρχεται από τραυματισμό το Βαρέλα, από ένα μικρό χτύπημα στο Ολυμπιακό στάδιο, ίσως πρέπει να τον προφυλάξει ο Φερέρα γιατί ελείψει Κρέσπο. Πρέπει ο Ίγκασον και ο Βαρέλα να το βγάλουν μέχρι τέρμα. Νομίζω είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ. Άρα καλό θα είναι να ενεργοποιηθεί σιγά σιγά είτε ο Μιχά είτε ο Μιχαηλίδης. Στην περίπτωση ομιγέννητο υπάρχει κάποιος τραυματισμός ή κάποια τιμωρία Ίγκασον ή Βαρέλα, να μην τρέχει τότε ο ΠΑΟΚ και δεν φτάνει. Θα βάζεις ποτέ στα center back τον Μάτος? Εντάξει, είναι λίγο ακραίο νομίζω. Ακραίο. Μπορεί να το επεξέλθει ο Βραζιλιάνος σαν στόπερ, δεν νομίζω να έχει θέμα. Έχω ένα πιο καλό για εκεί. Που θα βγάλει Μαουρίτσιο. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Να κατεβάσει την προχωρημένη σκέψη στο Μαουρίτσιο για στόπερ. Ναι. Πολύ προχωρημένη σκέψη. Σκαρτάδος, παιδί μου, νέο Σκαρτάδος. Ναι. Κούλης Αποστολίδης. Αυτά τα σώματα παίζουν την καλύτερη τους μπάλα στα τελειώματα. Σαν center back, σαν λίμπερο, σαν τελευταίος παίκτης. Ψηλός είναι, κεφάλι έχει, μπάλα ξέρει. Αίσθηση της πορείας της μπάλας. Είναι πολύ καλός ο Μαουρίτσιο. Αλλά πού να τα καταλάβει αυτά ο δικός σου? Πάμε στα χαφ, αδερφέ. Γιαννούλης αριστερά, έτσι? Γιαννούλης, ναι. Στα χαφ τώρα κοίταξε. Νομίζω ο Αγκούστο θα είναι σίγουρα ο ένας. Τώρα αν είναι ο Μαουρίτσιο ή ο Εσίτη ο δεύτερος, θα το δούμε γύρω στις 4 η ώρα που θα βγάλει πάει πάω την δεκάδα. Υπάρχει μια λειψανδρία από τη μέση και μπροστά. Λάμπρου, Λιμιός, Ελκαντουρί και Πέλκας διεκδικούν τις τρεις θέσεις. Νομίζω ο Λάμπρου θα πάρει φανέλα βασικού. Okay. Ίσως δούμε τον Ελκαντουρί στα αριστερά. Και να δούμε αν ο Πέλκας θα είναι... Ναι, και να δούμε αν θα είναι έτοιμος και ο Πέλκας να πάρει τη θέση 10 πίσω από τον Σβιντέρσκι και τον Άκπο. Να. Ένας Πέλκας που έδωσε με απίστευτη ενέργεια στην ομάδα, Αστέριο. Κοίταξε, την ενέργεια πάντα τη δίνει, αλλά αυτή τη φορά έχει και αποτελεσματικότητα ο Πέλκας. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ανεβασμένος. Μακάρι ενέργεια. Ο Πελκίνιο, μακάρι είναι δικό μας παιδί, τον αγαπάω και του χρόνου θα πρέπει να παίξει και την καλύτερη του μπάλα για να κάνει και καλό συμβόλαιο το παιδί. Το ιδανικό θα είναι, Γιώργο, εν όψη των αγώνων που έρχονται, ημιτελικά κυπέλου, που θα είναι δύο μάτσα απαιτητικά και
το ντέρμπι και, και τα play-off, πρέπει και ο Πέλκας και ειδικά ο Μπίσεσβαρ λίγο να ανέβουν, γιατί τους έχει πολύ ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει, η ομάδα ανεβαίνει. Ο Μπίσεσβαρ δεν ανεβαίνει ούτε τις σκάλες, Γιώργο. Ούτε σκάλες. Δεν, δεν έχει κάνει ούτε μισό καλό μάτς από τον Άγιαξ και μετά. Ναι. Ούτε μισό καλό παιχνίδι δεν έχει κάνει. Είναι εκεί σε μια ευθεία γραμμή, κάκιστος. Για τα δεδομένα του Μπίσεσβαρ, εντάξει. Γιατί ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει. Την μπάλα την κατεβάζει καλά. Εκεί αυτό που ήταν το μεγάλο του πλεονέκτημα έξω από την περιοχή είχε το σουτ ή την καλή μεταβίβαση. Αυτά δεν έχει. Δεν μπορεί να κάνει τα βασικά, ούτε Γιώργο, τα βασικά. Μια πάσα στα μέτρα αυτό, να είναι σωστή. Ναι, ρε, σε λάθος χρόνο, σε πάσες, τελικές προσπάθειες. Κακές. Για το ανάθεμα. Έχει να βρει εστία και εγώ δεν ξέρω πόσο. Η ασίστ του πάλι σε λάθος χρόνο για τον επιθετικό. Αλλού η μπάλα, αλλού ο συμπαίκτης του Μπίσεσβαρ δεν είναι καλά. Δεν ξέρω τι θέμα έχει. Έχει τη στήριξη και της ομάδας και του Φερέιρα. Κι αν δεν είχε, κι αν δεν στηρίχτηκε. Έφτασε καιρός να αρχίσει να τα ποτίζει, γιατί έχει πολύ ανάγκη πάω από τον Μπίσεσβαρ. Με καλό Μπίσεσβαρ η ομάδα είναι 30% πάνω. Με κακό Μπίσεσβαρ έχει θέμα. Mm. Σήμερα είναι απόνο Μπίσεσβαρ, όπως ξαναλέω, και ο Μίσιτς, ο οποίος πραγματικά είναι ας το άλλο μια ανάσα, φίλε. Δώστε τον μια ανάσα, το σκάσατε τον παίκτη. Στην αποστολή είναι και ο Στόχ που έχει να παίξει από μέσα Νοεμβρίου στο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα το 2-2. Τρεις συμμετοχές μόνο στο πρωτάθλημα ο Σλοβάκος. Νομίζω ότι είναι στην αποστολή περισσότερο για να τη συμπληρώσει παρά για να αγωνιστεί. Δεν νομίζω να τον έχει περί πολλού ο Αμπέλ Φερέιρα. Τώρα αν το μάτς πάει εκεί που το θέλει ο ΠΑΟΚ 0-2-0-3, λέμε ένα σενάριο υπερβολικά καλό, μπορεί να δούμε και λίγο τον Στόχ. Αλλιώς δεν νομίζω να τον δούμε. Γενικότερα όποιος και να παίξει δεν έχει σημασία ποιος θα παίξει πού. Σημασία έχει να πάρει ο ΠΑΟΚ τη νίκη, να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να αρχίσει να προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να είναι το μάτς εύκολο. Ξαναλέω ότι η ΑΕΛ είναι αποδεκατισμένη, είναι και επιλογή της Λάρισας να το κάνει αυτό για τους δικούς της λόγους. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει στο γήπεδο χωρίς Βιερίνια, Κρέσπο, Μπίσεσβαρ, Μίσιτς και τους υπόλοιπους να κερδίσει για να τελειώνει η ιστορία. Πράγματα είναι απλά νομίζω. Κόσμο θα έχεις καθόλου? Κόσμο όχι. Όχι. Μεμονωμένοι πάντα υπάρχουν που πάντα υπάρχουν, ναι. Μέσα στους αντιπάλους, χαρά στο κουράγιο τους, εγώ αυτούς τους θαυμάζω. Να πρέπει να πνίξεις τον ενθουσιασμό ή την πίκρα αν είσαι μέσα σε αντιπάλους οπαδούς, αλλά όλες οι ομάδες έχουν τέτοιους οπαδούς που έχουν εκπαιδευτεί για να πηγαίνουν incognito στα γήπεδα και καλά κάνουν. Δεν μπόρεσα αυτό να το τυθασεύσω, ρε Στέριο, ποτέ μου. Εγώ ποτέ δεν το τόλμησα ποτέ, δεν νομίζω να μπορώ να το κάνω. Μια-δυο φορές, ας πούμε, τρεις ξέρω εγώ τι την πλήρωσα. Ήταν στο 4-2. Είναι δύσκολο. Με τον Ολυμπιακό στον τελικό το 4-2 είμαστε στις προσκλήσεις και άλλα πίσω-πίσω. Δεν ήμασταν μπροστά με τον Πατατούδη προστατευόμενοι. Κοίταξε, θα μας σκοτώναν, ρε φίλε. Εάν χάνει η αγαπημένη σου ομάδα, αρχίζεις τα πινελίκια, σου φεύγει κάπως. Βρίζεις έτσι τυχαία. Βρε εδώ 3-0 και τους κάναμε μέσα. Αλλά αλλά στη νίκη δύσκολα. Ξαναλέω, στην ήττα αρχίζεις τα πινελίκια. Προσπάθησε κατεύθυνση, σου φεύγει από μέσα. Αλλά στη νίκη να πνίξεις τον ενθουσιασμό, δεν ξέρω, μου φαίνεται βουνό. Χρήστο, έχεις κάτι να ρωτήσεις τον Στέριο? Όχι, νομίζω μας κάλυψε σε όλο το ρεπορτάζ. Έχω αυτή την. Εκεί στην πλατεία έχει ωραίες ταβέρνες. Κοντοσούβλια, αρνιά. Κατευθείαν γήπεδο. Δεν μπαίνουμε καν στη Λάρισα. Καν στη Λάρισα. Και τι θα φάτε? Στο περιφερειακό είμαστε. Μπαίνουμε στο γήπεδο από νωρίς. Και οτιδήποτε συμβεί εδώ θα είμαστε να το μεταφέρουμε μέχρι το Λίμπερο. Ωραία. Έγινε, Στέργιο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Στέργιος Αναστασιάδης από το ΠΑΟ 24. Είδες που το σκέφτηκε όταν είπα για Μαουρίτσιο, δεν με απέρριψε όπως εσύ, τέρας. Εγώ έχω την εντύπωση όταν είπατε για Μαουρίτσιο και Σκαρτάδο και τα λοιπά, υπήρχαν άτομα τα οποία πέφτανε από τα μπαλκόνια. Μάλιστα. Μόνο στη σκέψη ότι θα μπορούσε ο Μαουρίτσιο να κάνει τη δουλειά που έκανε ο Γιώργος Σκαρτάδος. Γιατί, ρε φίλε? Δεν γίνεται. Τον είδες στους Καρτάδο ποτέ σου να παίζει μπάλα? Ναι, τον έχω δει. Σε βιντεάκια. Βιντεάκια. Ναι. Τι να κάνουμε, σε βιντεάκια μπορούμε εμείς. Α, σου πω κι άλλους. Κούλης Αποστολίδης. Ξεκίνησε center four. Έπαιξε ξάρι, έπαιξε οχτάρι, έπαιξε δεκάρι στα χαφ. Γύρισε center back. Ναι. Ίδιο αυτό με τον. Γύρισε center back και έπαιξε εθνική. Αυτοί οι παίκτες που παίζουν εκεί, αν έχουν κάποια προσόντα δηλαδή, boy, ένα το θέμα, να ξέρουν μπάλα, να έχουν την αίσθηση στο κεφάλι,
Το ότι ξέρουν μπάλα και θα τη σταματήσουν, βλέπεις το Βιερίνη, γιατί έδωσε τέτοια ανάσα. Όπως και να έρθει μπάλα με το στήθος, με το πόδι, με το κεφάλι, την κατεβάσει. Θα την κατεβάσει και καθαρό μυαλό τι θα την κάνει. Αυτό είναι το οποίο δεν έχεις αυτή τη στιγμή, ρε φίλε. Μα εγώ μιλάω και εσύ κάνεις γκριμάτσεις συνέχεια. Δεν τα κατά τίποτα. Αυτό δεν έχεις. Δεν ξέρουν, είναι άπαλα τα δύο σου center back. Α, δεν είναι άπαλα. Δεν κατεβάζουν την μπάλα, ρε Χρήστο. Ο Κρέσπο την κατεβάζει καλά. Ε, εντάξει, πια Κοντρέρας είναι. Δεν είναι. Ε, δεν είναι, για. Δεν είναι. Σε πιανού το πλευρό έμαθε μπάλα ο Στέλιος ο Μαλεζάς. Στου. Σε πιανού πλευρό έμαθε μπάλα ο Στέλιος ο Μαλεζάς. Στου Μάρκος Αντώνιο. Με αυτό να έπαιξε. Του Παύλο του Κοντρέρα. Και με τον Παυλάρα. Κοντρέρα. Τον κατεύθυνε. Ο Παυλάρα. Τα καλύτερα center back που είχα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Κατά με. Παύλο Κοντρέρα και Στέλιος Μαλεζάς. Έσκυβε. Ποιος. Ο Παύλος. Δύσκολα. Παύλος. Δύσκολα. Ίβιτς. Τσιρίλο. Τρεις. Μπρούνο. Και ένας ακόμα. Τσιρίλο παιχταράς. Ναι. Γιώργος Μπαϊράμης έτοιμος. Αλλά σκύβανε. Θα τα πεις όλα. Θα πού θα πάμε, πού θα φίλοι, σήμερα. Βάλτε το τραγούδι, ρε. Ποιο. Πώς το λένε, κύριο. Βήρα της Άγκυρας. Για ξένους τόπους να δουν τα μάτια μας και άλλους ανθρώπους. Και θα κλείσω. Σε ξένα αυτό. Μέρη, σε, πώς το λέει ρε Μπαϊράμι. Σε άγνωστα μέρη, μας πάει τα γέρια. Είναι παλιό, είναι... Είναι παλιό, θα σε κοιμήσει λιγάκι, αλλά έχει ωραία λόγια και ωραία μουσική. Στην Απονιά έχω ζήσει τα πιο μάμπο. Ξέρεις μάμπο να χορεύεις ρε παπά. Εγώ. Ναι. Όχι. Εσύ. Twist ξέρεις. Twist ρε. Χορεύα σε ελληνικές ταινίες τα... Χαλιγκάλι ξέρεις. Όχι ρε Μπαϊράμι. Χαλιγκάλι ξέρεις ρε. Παπά. Χαλιγκάλι. Δεν ξέρεις. Τι είναι αυτό. Γιάνγκα ξέρεις. Ναι. Γιάνγκα ξέρεις. Γιάνγκα ξέρω. Αυτά. 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 Δώστε. Λοιπόν. Ευχαριστούμε όλους όσους... Και όλες. Και όλες. Και όσους... καμιά άλλη. Έχουμε και καμιά ψηλό αδερφούλα δικιά μας. Εντάξει, δικοί μας άνθρωποι είναι και αυτοί. Ρε, εντάξει, φίλε. Εννοείται. Άλλο. Ευχαριστούμε όσους και όσες λοιπόν συμμετείχαν στη καρδιά, σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε του Πέτο. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ, ρε. Παίζω ότι κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Α, κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο... Έλα. Πόλο. Στο Πόλο. ΠΑΟΚ Χίος. Χίος. 18. 19 λέει. 19. Εντάξει, κοντά είναι. Εντάξει, είναι φίλε, το ίδιο. 2-44. Λοιπόν, να κάνουμε τον επίλογο της εκπομπής. Να είμαστε καλά όλοι. Να περνάμε όμορφα και να προσέχετε τους εαυτούς σας, κυρίες και κύριοι. Να παρακαλάτε το ύψιστον να μας χαρίζει πάνω απ' όλα την υγεία μας. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, από τον Γιώργο το Συρίγο. Διότι αν έχουμε υγεία, τότε μπορούμε να βρούμε εργασία. Και όταν βρούμε εργασία, τότε με υγεία, λεφτά. Ο έρωτας είναι μια απλή υπόθεση. Έτσι. Έτσι. Πάρα πολύ σωστά. Αν την είχες της ομάδας σας. Τέρατα. Γεια σας. Γεια σας.